Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Λίσανδρε. Γεια σου Αντώνη. Πάρη. Εγώ έμεινα. Τίποτα. Έξω την παρέα. Σε παρεού. Όχι, επειδή μάλλον χαιρέτησα εγώ, απάντησε μόνο σε μένα. Ναι, δεν θέλω. Γεια σου Λίσανδρε. Καλά, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αυτό είναι εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ένα σωστό TCP θα ήταν κάπως έτσι, επειδή μου θα έπρεπε δηλαδή ο καθένας με τον καθέναν. Εγώ έτσι το περίμενα. Απλά αν μπορείς Λίσανδρε, πάρ το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, κάπως. Τέλεια. Okay. Ναι. Νομίζω είναι μια χαρά. Άμα δεν πέσει κιόλα. Σούπερ. Είμαστε θαύμα. Εγώ, λοιπόν. Πώς το κάνουμε, TCP. Ναι, αυτό που το ήθελα να πω πριν συνεχίσουμε είναι επειδή έχει τύχει να δουλέψουμε σε μια εφαρμογή η οποία έχει να κάνει με group chat, group video messaging και όλα αυτά. Όταν μιλούσαμε τον architect, ας πούμε, αυτή τη εφαρμογή, γιατί αυτό γίνεται με μια περίεργη κρυπτογραφία και γι' αυτό το κάναμε. Μου εξήγησε ότι το group chat και το group video call είναι illusion, όλο είναι UI και υπάρχει στην ουσία σύνδεσμος του κάθε ενός με τον κάθε ένα. Δεν είναι όλο peer-to-peer απαραίτητα, νομίζω. Υπάρχει περίπτωση να μπει στη μέση bridge, ναι. Αλλά στην ουσία αυτός αναλαμβάνει μετά και σου δίνει ένα stream, αλλά κάνει έναν υπολογισμό για τον καθένα το τι είναι. Στην ουσία, άπαξ και είμαστε στο WhatsApp για παράδειγμα, είναι peer-to-peer. Όλο αυτό. Στο WhatsApp. Ναι, και αυτό είναι μέχρι 11 νομίζω. Και σε conferencing software που είναι τύπου, ας πούμε, Zoom που μπορεί να μπουν 500 άτομα. Μπαίνει ο ενδιάμεσος στη μέση. Αναγκαστικά. Οπότε στέλνουν όλοι stream στον ενδιάμεσο. Ο ενδιάμεσος καλκιουλάρει ποιο είναι το stream που θα στείλει στον κάθε έναν για output και παίρνει το input. Αυτά από μένα. Επίσης το preview νομίζω ότι δεν είναι για όλα τα άτομα. Δηλαδή ακόμα και το meet. Το οποίο νομίζω έχει τους περισσότερους ταυτόχρονους. Okay. Πέρα από το Zoom, το οποίο Zoom όμως νομίζω είναι όλο μια εικόνα. Δηλαδή δεν βλέπεις πολλά tiles, αλλά βλέπεις ένα κοινό tile το οποίο κάπως έρχεται το server. Δεν νομίζω ότι βλέπεις, δηλαδή. Θα μου πεις όμως ο ήχος είναι man to man ούτως ή άλλως. Καλή ερώτηση αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω πάντα υπάρχει ενδιάμεσο ρε σπάρι. Σε λίγο. Πιο complex, ας πούμε, conferencing software θα υπάρχει το bridge. Το WhatsApp μου κάνει περισσότερο calling, ας πούμε, μου κάνει περισσότερο σαν telephone network παρά σαν video conferencing. Αντίστοιχα, εκεί είναι νύο επί νύο οι συνδέσεις, θεωρητικά. Απλά είναι πολύ πιο φθηνό να έχεις ήχο από το να έχεις βίντεο. Καλά, καμία σχέση. Σαν εννοώ bandwidth. Οπότε, γεια σου Λίσανδρε. Αφού κάναμε την εισαγωγή, πολύ σημαντική. Ωραία, να πάμε ένα βήμα πίσω. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τον Λίσανδρο, λοιπόν, ο οποίος γράφει στην Python. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι Python Core Developer. Είναι Python Core Developer και θα μας πει περισσότερα για το ποια features έχει ασχοληθεί τελευταία και αυτά θα το συζητήσουμε, νομίζω. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την προηγούμενη κουβέντα όσο πιο μικρή γινόταν πραγματικά για να κάνουμε την μεγάλη κουβέντα τώρα. Και εκτός από αυτό είσαι και στην Cipher, οπότε θες να μας κάνεις και σε ένα intro περίπου μερικά πραγματάκια για αυτά για να το πιάσουμε από εκεί. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ είμαι, καταρχάς Βερολίνο είμαι. Σούπερ. Ναι, γνωριστήκαμε στο Βερολίνο, by the way. Γνωριστήκαμε στο Βερολίνο. Στην Cipher ξεκίνησα μετά τον κορονοϊό ή περίπου επί κορονοϊού, τον Ιούλιο του 20. Ξεκίνησα σαν πρώτος engineer εκεί πέρα, μαζί με ακόμα ένα παιδί και τον CTO μας. Πολύ ωραίο ταξίδι, πολύ τρελό ταξίδι στη Cipher. Και ναι, συγχρόνως είμαι Python Core Developer. Ξόδευα περισσότερο χρόνο, πλέον κάπως λιγότερο. Έχω ξαναρχίσει να ξοδεύω λίγο παραπάνω τώρα τελευταία. Το project το οποίο με οδήγησε στο να γίνω core developer ήταν ο καινούργιος parser στην 3.9. Αυτά, δεν ξέρω. Ωραία, πάμε στην πρώτη δύο βασική ερώτηση. Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι Python core developer? Δηλαδή, θεωρητικά η Python αναπτύσσεται in the open, άρα και εγώ θα μπορούσα, φαντάζομαι, να κάνω κάποιο pull request, αλλά το Python core developer είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ναι και όχι, δεν είναι ακριβώς παραπάνω. Δηλαδή, πραγματικά οποιοδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα pull request, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ένα review. Το μοναδικό πράγμα που έχει ο core developer παραπάνω είναι ότι μπορεί να κάνει, έχει το commit bit, οπότε μπορεί να κάνει merge ένα PR. Υπάρχουν και κάποια extra προφανώς rights που έχεις στο community από την άποψη ότι, ας πούμε, οι core developers ψηφίζουν ποιο θα είναι το steering council κάθε χρόνο.
αλλά σε τεχνικό επίπεδο είναι απλά ότι έχεις το commit bit, υπάρχουν πάρα πολλοί contributors, σχετικά, όχι λίγοι, αλλά ένα σχετικά μικρότερο group από core developers, και οι core developers απλά έχουν το commit bit. Ναι, απλά έχεις και κάποιες, δεν είναι μόνο ότι έχεις παραπάνω δυνάμεις, αλλά έχεις και παραπάνω ενδεχομένως ευθύνες. Ίσως ακούγεται βαρύ αυτό. Σίγουρα έχεις παραπάνω ευθύνες. Δεν θα έλεγα ευθύνες τόσο πολύ ότι δεν μπορείς να κάνεις λάθος ή πρέπει πάντα να έχεις top quality. Νομίζω ότι υπάρχουν προφανώς πάρα πολλοί contributors οι οποίοι σε ορισμένα πράγματα θα είναι πολύ καλύτεροι από τους core developers. Είναι και οι συγκυρίες σίγουρα που οδηγούν στο να γίνεις core developer. Και είναι και το να έχεις ένα expert area που ουσιαστικά αυτό οδηγεί στο core development, ότι υπάρχει ένα μέρος της Python το οποίο εγώ ή εσύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ενώ κάποια άλλα μπορεί να μην τα ξέρουμε. Οπότε γινόμαστε maintainers αυτού του συγκεκριμένου κομματιού. Ποιο είναι το δικό σου expert area? Το δικό μου expert area είναι ο parser και προφανώς και το infrastructure γύρω από τον parser. Σας είπα πριν ότι μπήκαμε με το καινούργιο Parser Project που ήταν το... Ξεκινήσαμε το 19. Ξεκινήσαμε, νομίζω, εγώ ξεκίνησα τουλάχιστον στο project, γιατί εγώ μπήκα λίγο πιο μετά, ακριβώς μετά το release 3.8 και okay. Κάναμε target 3.9. Αυτό είναι σχετικά μικρό διάστημα όμως, δεν είναι... Είναι σχετικά μικρό διάστημα. Εντάξει, το release cadence είναι ένας χρόνος. Δεν θυμάμαι αν τότε είχε αλλάξει ήδη, γιατί παλιότερα νομίζω ότι ήταν 1,5 χρόνος και τώρα πλέον είναι ένας. Δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, ήταν ένα χρονικό διάστημα του τύπου από Οκτώβριο μέχρι Μάιο που είναι το beta freeze. Το οποίο σου δίνει ένα, εντάξει, εύλογο χρονικό διάστημα. Εμένα μου ακούγεται ο parser κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά γενικά εγώ δεν ξέρω και compilers, οπότε... Να ρωτήσω τότε, να το βάλουμε λίγο από την αρχή, να μας πεις τι είναι με λίγα λόγια ένας parser για μια γλώσσα προγραμματισμού, ποιος είναι ο ρόλος που παίζει ο parser σε μια γλώσσα προγραμματισμού και ποιο ήταν το motivation, το κίνητρο γύρω από το να φτιάξει ένα καινούριο parser στην Python και τι έρχεται να κάνει ο καινούριος parser εν τέλει σε σχέση με τον προηγούμενο. Okay. Οπότε, ποιος είναι ο parser, γιατί να φτιάξει ένα καινούριο parser και τι κάνει ο καινούριος parser. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο τι κάνει ένας parser. Οποιαδήποτε γλώσσα, ακόμα και interpreted γλώσσες όπως είναι η Python, έχουν ένα compile phase, το οποίο κάνει compile το source code που εμείς γράφουμε σε κάτι machine readable που είναι το τι τρέχει ο interpreter. Ο parser μπαίνει μέσα σε αυτό είναι μέσα σε αυτή τη φάση. Και εκεί πέρα υπάρχουν ουσιαστικά τρία στάδια πλέον. Παλιότερα υπήρχαν τέσσερα, τώρα πλέον στην Python υπάρχουν τρία. Το πρώτο στάδιο είναι ο tokenizer, lexer, scanner, πολλά ονόματα για ένα piece of software, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να διαβάσει το source code και να το κόψει σε tokens. Okay. Ο parser παίρνει αυτά τα tokens και φτιάχνει ένα δέντρο το οποίο αναπαραστεί τα operations τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα κομμάτι source code και μετά αυτό το δέντρο γίνεται compiled από τον bytecode compiler σε bytecode. Το bytecode έχει μέσα πολλά περισσότερα semantics. Και το bytecode είναι αυτό που τελικά τρέχει από το Python Virtual Machine. Οπότε ο parser είναι σε αυτό το μεσαίο στάδιο όπου υπάρχει ένα stream από tokens και βγάζει ένα δέντρο το οποίο είναι το representation του syntax κάπως. Okay. Ωραία. Και το επόμενο ήταν, tokens είναι λέξεις, σωστά? Όχι μόνο λέξεις, μπορεί να είναι σημειαστήξεις. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, token είναι για παράδειγμα το plus sign. Ένα token οτιδήποτε είναι... έχει νόημα από μόνο του. Σωστά, οτιδήποτε έχει νόημα από μόνο του και έχουν βγει όλα όσα δεν έχουν νόημα. Όπως comments. Όπως comments μέχρι ένα σημείο που τα comments πλέον είχαν νόημα γιατί χρησιμοποιούνταν για τα typings. Για τα typings, ναι. Okay.
Αλλά comments που δεν έχουν νόημα, να το πούμε έτσι. Ναι, white space, το οποίο δεν έχει νόημα. Okay. Αν και προφανώς σε κάποια white space στην Python έχουν νόημα, αλλά το αν θα βάλεις, ας πούμε, spaces ανάμεσα στο equal sign δεν έχει κανένα νόημα, οπότε αυτά γίνονται street. Okay. Οπότε για κάτι τόσο σκληροπυρηνικό, όπως να το πω, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά στον πυρήνα, ποιο είναι το κίνητρο να πας και να τα αλλάξεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού? Κάτι που, ωραία, εγώ μιλούσα με κάποιο κόσμο και έλεγα ότι θα έχουμε έναν Python Core Developer αν όλα πάνε καλά σε ένα από τα επόμενα επεισόδια, και μου λένε τι σημαίνει αυτό. Και τους λέω, είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν την Python. Και μου λένε, τι θα πει γράφεις την Python, αφού είναι μια γλώσσα, ποιος γράφει τα ελληνικά, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Και ξέρεις, είναι κάτι που ο κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο χωμένος μέσα στο software φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε γιατί να φτιάξει ένα καινούριο parser? Και τι κάνει αυτός ο καινούριος parser της Python? Από τη στιγμή που δουλεύει, θεωρητικά. Ναι, από τη στιγμή που δουλεύει. Δουλεύει για τα cases τα οποία μέχρι mm-hmm. τότε είναι valid Python, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον, η Python προφανώς είναι μια γλώσσα η οποία έγινε κάποτε, αλλά προφανώς αναπτύσσεται πάρα πολύ με καινούργιο syntax πολλές φορές. Υπάρχουν κάποια syntactic constructs στην Python τα οποία ο παλιός parser δεν μπορούν να κάνει handle. Οπότε εκεί υπήρχαν διάφορες χακές για το πόσο parser θα μπορέσει τα πράγματα που δεν κάνει handle κάπως να τα κάνει handle, και μετά mm-hmm. θα γράψουμε και λίγο manual κώδικα ο οποίος αυτά τα cases κάπως θα τα κάνει special case. Άρα πρακτικά απλοποιεί τη διαδικασία ο καινούργιος parser? Απλοποιεί. Δεν ξέρω αν εννοείς τεχνικά, γιατί τεχνικά δεν απλοποιεί απαραίτητα τη διαδικασία, αλλά σίγουρα μειώνει το maintenance cost. Από τώρα συνδέω και λίγο με συζήτηση που είχαμε κάνει offline, οπότε okay. ξέρεις, στο μυαλό μου την έχω λίγο μαζί, αλλά κάτι που μας είχες πει και το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παλιά είχες, ανάλογα το που βρισκόσουν σε ένα πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιούνταν διαφορετικά εργαλεία, να το πω έτσι, για να γίνει αυτή τη διαδικασία. Αν θυμάμαι καλά, τα F-strings ήταν ένα από τα... Σωστά, τα F-strings ήταν το μοναδικό, mm-hmm. Ακόμα είναι, ακόμα και, είναι. Στην 3, και στην 3.12, όχι στην 3.12, στην 3.11. Okay. Ναι, οπότε στην 3.11 ακόμα είναι από έναν διαφορετικό parser. Okay. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες γράψαμε το PEP701, το οποίο PEP701 αυτό που σκοπεύει να κάνει είναι το... Στην 3.12 ακόμα και τα F-strings να γίνονται parsed από αυτόν τον καινούριο parser. Mm-hmm. Τα F-strings είναι ένα πολύ περίεργο construct, από την άποψη ότι μπορείς να κάνεις nest πράγματα, mm-hmm. Και πρέπει να έχεις δύο τύπους parsers ουσιαστικά. Από τη μία έχεις τον parser που κάνει parse την Python που έχεις ανάμεσα στα braces, okay. και από την άλλη πρέπει να έχεις έναν parser ο οποίος κάνει parse όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, να κάνω parse το σημείο μέχρι το brace, που είναι, ξέρω εγώ, το string, και μέσα στα braces μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα μετά από οτιδήποτε expression έχεις εκεί μέσα, του τύπου αν έχεις ένα float πόσο padding θα έχει, mm-hmm. Format specifier λέγεται, ή του τύπου αν δώσεις κάτι το οποίο δεν είναι... δεν είναι string, μπορείς να γράψεις αυτό το θαυμαστικό S και να πεις ότι κάλεσε το str function σε αυτό, okay. πριν το κάνεις print. Ουσιαστικά, τέλος πάντων, έχει διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν parsed από κάτι άλλο. Okay. Τα οποία δεν είναι valid Python, απαραίτητα αυτόνομα. Δηλαδή, εννοώ το μέσα στα curly braces είναι Python, έξω από τα curly braces μπορεί να έχει κάποιες είναι... format specifiers, και έχει και το string που είναι το απλό string, οπότε... Σωστά. Το format specification, ωστόσο, που είναι αυτό που έρχεται μετά από την άνω και κάτω τελεία μέσα στα braces, είναι κάπως ένα δικό του mini language. Δηλαδή, mm-hmm. εκεί πέρα μπορείς να γράψεις διάφορα πράγματα τα οποία οπουδήποτε αλλού δεν βγάζουν νόημα. Άρα, εμείς που λέμε θέλουμε να κάνουμε ένα F-string print, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λέμε άντε, μα γιατί γίνονταν τόσο καιρό, τελικά. Ναι, έχει δουλειά. Όχι, δουλειά. Και ποια είναι μία από αυτές τις δυνατότητες που μας έδωσε ο καινούριος parser που πλέον μπορούμε να κάνουμε στην Python που παλιά δεν μπορούσαμε? Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν γινόταν καθόλου
Ένα παράδειγμα ήταν το να έχεις with statements σε παραπάνω από μία γραμμές. Mm-hmm. Παλιότερα ο μοναδικός τρόπος για να το κάνεις αυτό ήταν με backslashes. Πλέον μπορείς να το κάνεις όπως όλα τα υπόλοιπα statements, μπορείς να το κάνεις με παρενθέσεις. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό και ο λόγος που δεν γινόταν ήταν ότι ο parser δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτό που το δίνεις είναι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα particulars, αλλά μπερδευόταν λίγο με tuples ή απλά ανοίγω, παρένθεση και βάζω μέσα context manager. Και αυτό γιατί δεν ίσχυε στο while και στο for και ίσχυε στο with? Το for δεν μπορεί να έχει παρένθεση ούτως ή άλλως, νομίζω. Μπορεί να, δηλαδή από το for... For I, in... Και μετά, αλλά αυτό το παίρνει σαν ένα. Άμα είχε μια και, τούπλα μετά, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Ακριβώς. Όπως και στο for target μπορείς να έχεις tuple, αλλά δεν μπορεί όλο να είναι. Ναι, okay. Νομίζω. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο while, γιατί δεν μπορείς να έχεις tuple. Μπορείς να έχεις tuple. Παρένθεση και να πιάνεις σε πολλά. Μπορείς, στο while. Καλή. Βασικά δεν έχει νόημα να πεις γιατί αυτό μετά περιμένει boolean, οπότε αυτό πρέπει να το κάνει value, άρα δεν μπορεί να είναι τούπλα. Μπορεί να είναι, αλλά το tuple ουσιαστικά είναι πάντα, έχει ένα boolean truthy value. Δεν νομίζω πως είναι, δεν θυμάμαι αν είναι πάντα truthy, αλλά αν είναι, είναι κάτι. False. Καλά, μπορεί, ναι. Καίκαμε. Ποιο είναι το? Αν είναι κενό, η ακενή του πλαίσου είναι false. Ναι, το οποίο κενό πώς γράφεται, ανοίγω παρένθεση, κόμμα, κλείσει παρένθεση, ναι. Okay. Και με το ένα νομίζω, και άμα θέλεις να έχεις ένα... Ναι, με ένα το κόμμα. Αλλιώς είναι parenthesized expression. Πολύ περίπου. Καλά, μην πάμε νομίζω τόσο βαθιά, Άρβιν. Μόνο πάμε λίγο πιο ψηλά. εγώ ζωρίστηκα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όμως του τι μπορείς να κάνεις πλέον που δεν μπορούσες πριν. Ναι, το with. Και κάποια άλλα είπες ότι τα έκανες αλλιώς και πλέον τα κάνεις πιο απλά. Όχι τα κάνεις αλλιώς και τα κάνεις πιο απλά. Απλά ο parser μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα handle και δεν χρειαζόταν αυτές οι χακές. Κάτι άλλο το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και βοήθησε και στην 3.10 ήταν τα soft keywords. Mm-hmm. Γιατί στην 3.10 ήρθε το match statement, το οποίο και το match και το case που είναι τα δύο καινούργια keywords που μπήκαν γι' αυτό είναι soft keywords, το οποίο σημαίνει... Τι σημαίνει? Soft keywords σημαίνει ότι είναι keywords μόνο σε ένα συγκεκριμένο context. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε να έχεις ένα variable κάπου αλλού το οποίο λέγεται match και χρειαζόταν αυτό να είναι έτσι, γιατί ειδικά σε regular expressions υπάρχουν πάρα πολλά variables εκεί έξω τα οποία λέγονται match. Νομίζω ότι άμα πάρεις κώδικα, βασικά ένα τυπικό code base το οποίο δεν έχει γραφτεί μετά την εισαγωγή αυτής της γλώσσα, έχει σίγουρα match κάπως. Ναι, ναι, 100%, 100%, 100%. Όπως και το case, έτσι. Δηλαδή, οπότε αυτά είναι keywords πλέον μόνο στο συγκεκριμένο context του match statement. Αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, αν πάμε σε άλλα keywords, όπως είναι το for ή το from, δεν μπορείς να έχεις ένα... ή το class, δεν μπορείς να έχεις ένα variable που λέγεται class. Γι' αυτό βλέπεις σε πάρα πολλά code bases class με k για variable name. Εγώ το class ήξερα. Στην Python το κάνουμε με... Μέχρι στην Python, στο Django το κάνουμε με k, είμαι αρκετά σίγουρος το class. Εγώ βρίσκω κάποια άλλα workarounds και το γράφω λίγο πιο περιφραστικά συνήθως, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα να χαλάω τις ορθογραφίες. Εγώ με διαλύει αυτό. Class με κάπα και δύο ζήτα. Τελείωσε. Με διέλυσες, με θανάτωσες με αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πάω λίγο σε ένα λίγο διαφορετικό κομμάτι. Μπορώ να χτυπήσω κουρασανικό εγώ εντωμεταξύ, δεν έχει θέμα. Είναι γι' αυτό νομίζω εκεί πέρα. Μην βλέπεις τώρα που βάζουμε το Λίσανδρο να μιλάει πολύ για να τρώμε εμείς. Να μην βρει αυτή την ευκαιρία. Για πες. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω λίγο πίσω στο πώς κάποιος. Οκ, το τι σημαίνει να είσαι core developer είναι οκ. Το ότι καταλαβαίνω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους θεωρητικά. Και αυτό ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Δηλαδή, πώς ξεκινάς, εσύ Αλίσανδρος, πώς μπήκες στη διαδικασία, πώς φάνηκε αυτό, ας πούμε, σαν ταξίδι, να το πω έτσι. Ναι, okay. Είναι ένα ταξίδι. Βασικά, είναι πολύ ωραία η λέξη που χρησιμοποίησες. Είναι σίγουρα ένα ταξίδι. Νομίζω ότι πρέπει, όχι πρέπει, αλλά για να οδηγηθείς, ας πούμε, και να πάρεις αυτό το δρόμο, για εμένα ήταν η αγάπη για το open source και η αγάπη για γλώσσες προγραμματισμού. Και νομίζω ότι
αν δεν έχεις αγάπη για γλώσσα προγραμματισμού, μπορείς προφανώς να κάνεις open source σε πάρα πολλά άλλα projects, τα οποία είναι και πιο εύκολα και πιο αρκετά πιο accessible από ότι είναι η Python. Γιατί η Python προφανώς είναι ένα software το οποίο έχει γραφτεί πριν από 30 χρόνια σε C, οπότε είναι κάπως complex. Οπότε ναι, ξεκίνησα, ήξερα ότι μου αρέσει Python, ήξερα ότι μου αρέσουν οι γλώσσες προγραμματισμού και η θεωρία γύρω από γλώσσες προγραμματισμού και compilers, και ήξερα ότι μου αρέσει και το open source. Και ο τρόπος που ξεκίνησα ήταν χωρίς να γράφω νομίζω ότι το πρώτο μου PR ever στην Python ήταν τύπου να βάλω μια τελεία που έλειπε κάπου στα docs. Δηλαδή, okay. Αυτό ήταν και ίσως ήταν και το πρώτο μου, και το πρώτο μου open source PR γενικώς. Okay. Και από εκεί και πέρα, σε πολύ μικρά πράγματα του τύπου το συγκεκριμένο test case φεϊλάρει σε macOS γιατί κάτι γίνεται περίεργο και να φιξάρω αυτό το test. Okay. Οπότε μετά μπήκα λίγο στα bots τα οποία χρησιμοποιούν οι core developers για διάφορα workflows τα οποία υπάρχουν, τα οποία ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή από την άποψη ότι είναι κώδικας Python, καμία σχέση, ενώ κώδικας γραμμένος σε Python, καμία σχέση το complexity εννοείται. Οπότε ναι, είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για εμένα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που δεν ήξερα και πάρα πολύ. Και ναι, κάπως έτσι ξεκίνησε. Άρα κάπως έτσι φαντάζομαι μπαίνεις, γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους σιγά σιγά, βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Οπότε προφανώς είναι ένα άλλο να βγω εγώ out of the blue, ας πούμε, και να πω «Γεια παιδιά, ήρθα να γίνω Python Core Developer» και άλλο κάποιος ο οποίος... Δεν νομίζω πως υπάρχει σαν concept πολύ το «Γεια παιδιά, ήρθα να γίνω Core Developer». Ναι. Κάπως γίνεται οργανικά. Δηλαδή ξεκινάς, γράφεις κάπου κώδικα, γράφεις κάπου documentation, κάνεις fix κάποια test cases και σιγά σιγά βρίσκεις και εσύ τα ενδιαφέροντά σου μέσα σε όλο αυτό το μεγάλο πράγμα που λέγεται Python. Οπότε εξοδεύοντας χρόνο γίνεσαι κάπως ο expert εκεί πέρα και μετά κάπως οργανικά έρχεται και το promotion σε εισαγωγικά σε core developer. Και ωραία, και ωραία όλα αυτά. Έχω ξεκινήσει, έχω γράψει, μάλλον έχεις, γιατί εγώ σίγουρα δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι το συγκεκριμένο του compiler, του parser, ήταν ένα μεγάλο project και μάλιστα είχε συστηθεί, αν θυμάμαι καλά, και αρκετά. Ήταν νομίζω από την 3X κάπου είχε αρχίσει να. Αρκετά πιο πίσω τέλος πάντων χρονικά το είχαν πει ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον parser. Δεν ήταν κάτι το οποίο αποφασίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη την έκδοση. Υπήρχε σαν σκέψη όχι να αλλάξει ο parser, αλλά ίσως υπήρχε η ερώτηση το πώς θα φτιάξουμε αυτά τα θέματα που υπάρχουν. Η απάντηση δεν ήταν πάντα το θα κάνουμε ένα καινούριο parser, αλλά κάποια στιγμή έφτασε να είναι η απάντηση αυτή και νομίζω κυρίως έφτασε επειδή ο Γκίντο για κάποιον λόγο ήθελε να φτιάξει έναν parser τότε. Okay. Και το ξεκίνησε και κάπως έτσι... Είχε κάνει και ένα blog post τότε που εξηγούσε και πριν. Σωστά. Κάτσε να σου φέρω χαρτοπετσετούλα. Να είσαι ένας κύριος και συνεχίζω εγώ τις ερωτήσεις. Μέχρι, ο Λίθωτος δεν θα πάει. Μέχρι να υποκύψει ο Λίθωτος και θα μιλάμε εμείς μεταξύ μας μετά. Λοιπόν, οπότε... Παίρνει την απόφαση, προτείνει ο Γκίντο, δεν ξέρω αν ήταν ακόμα BDFL. Αλλά καταλήγει εκεί. Ο Γκίντο, μιλάμε για τον Γκίντο Φαν Ρόσουν, που είναι ο δημιουργός της Python. Σωστά. Το λέω γιατί δεν ξέρουν όλοι όσοι μας βλέπουν περί τίνος πρόκειται. Με τον οποίο έχει τύχει και έχετε. Όχι, έχει τύχει, δουλέψατε μαζί στο κομμάτι του parser. Στο κομμάτι του parser, εντάξει, προφανώς πολλά άτομα ήταν involved. Δηλαδή, υπήρχαν άτομα που έγραψαν. Που έγραψαν το test suite που είχαμε, πολλά άτομα ήταν involved, αλλά ναι, οι τρεις άνθρωποι που δουλέψαμε κυρίως και τελικά καταλήξαμε να είμαστε και co-authors στο PEP 617 που ήταν το PEP για τον καινούργιο parser ήταν ο Γκίντο,
Εγώ και ο Πάμπλο, ο οποίος Πάμπλο είναι ο Πάμπλο Γκαλίντο, ήταν και προφανώς είναι ακόμα ο release manager για 3.10 και 3.11 και είναι και μέλος του steering council. Ναι, είναι και μέλος του steering council. Okay. Και μιας και μιλάμε για parcels και για όλα, και για όλα αυτά, είδα ένα tweet χθες κιόλας και λέω, το κρατάω να ρωτήσω, που λέει ξεκίνησε η δουλειά, λες, στους sub parcels πάλι. Τους child parcels, πώς να το πω. Που είναι... Okay. Δεν, νομίζω μαζί το συζητούσαμε, δεν είναι απαραίτητο για να γίνει, για να φύγει ο Γκίλ. Αυτό... Στους sub-interpreters. Sub-interpreters, συγγνώμη. Ναι, 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 στους sub-interpreters. Τον μπέρδευσα, ναι, στους sub-interpreters, ναι. Οι sub-interpreters είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει περισσότερο με το runtime παρά με το compile time. Α, οκ. Okay. Mm. Ναι, ναι, ναι. Οι sub-interpreters... Τον μπέρδευσα, ρε γάμο. Για πες. Είναι ένας από τους τρόπους να φύγει τον Gil. Τι είναι το Gil? Το Gil είναι το Global Interpreter Lock στην Python, το οποίο είναι ουσιαστικά είναι λοιπόν, πάμε λίγο background. Η Python φτιάχτηκε όταν ακόμα τα συστήματα δεν ήταν multicore. Οπότε ο τρόπος να είσαι thread safe, τότε είχε σκεφτεί ο Γκίντο, ήταν να έχεις ένα global interpreter lock, το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μόνο ένα thread της Python ή ένα instance, ας πούμε, της Python μπορεί να τρέχει. Και αυτό ήταν αρκετά καλό όσο ήταν single core συστήματα, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να τρέξουν δύο παράλληλα. Αλλά κάποια στιγμή τα multi core συστήματα ήρθαν στο προσκήνιο και πλέον όλα γίνονται in parallel. Η Python ακόμα έχει τον Gil, οπότε ακόμα δεν μπορεί να τρέξει in parallel. Μπορεί να τρέξει μόνο σε ένα concurrent model ή αν το κάνεις σε πολλά processes και όχι πολλά threads σε ένα process. Οπότε το Gil είναι αυτό το οποίο κάνει enforce αυτό το πράγμα, το να τρέχει μόνο ένα instance in parallel. Άρα το multi-threading στην Python είναι οπτασία, είναι illusion. Είναι illusion το multi-threading, ναι. Το multi-threading, ναι. Το multi-processing δεν είναι. Είναι προφανώς. Ναι, είναι προφανώς. Okay. Εντάξει, το βασικό πρόβλημα είναι το shared memory access space, δηλαδή το να έχεις μνήμη η οποία είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από πολλά διαφορετικά threads. Οπότε το να τρέξεις πολλές Python δεν σε εμποδίζει κανείς. Την μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή ο τρόπος που δουλεύει ένα server όπως ο Unicorn είναι ότι κάνει spawn πολλά processes και κάθε process μετά έχει το δικό του. Ακριβώς. Και ακριβώς. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι διαχειρίζει ένα request τη φορά, έχει άλλα προβλήματα και μετά έρχονται κάποιοι και λένε ότι Python είναι αργή. Ακριβώς. Η Python είναι αργή για πολλούς λόγους προφανώς και δεν είναι μόνο. Δεν είναι αργή, μωρέ, τώρα. Δεν είναι αργή. Τι θα πει αργή. Τι θα πει αργή. Είναι όσο αργή περιμένεις να είναι μια interpreted γλώσσα σίγουρα. Όχι όσο αργή, αλλά σίγουρα είναι πιο αργή από ότι. Μια compiled. Από ότι μια compiled. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι. Δεν θα πω ότι είναι αργή, γιατί θεωρώ ότι το είμαι αργός ή δεν είμαι αργός είναι πάρα πολύ σχετικό, ναι. Για τα use cases τα οποία η Python αυτή τη στιγμή κάνει support, υπάρχουν τρόποι να είναι fast enough. Παρ' όλα αυτά, το ότι είναι αργή για κάποια use cases τα οποία θέλει να κάνει support και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το data stack, είναι ένα truth και αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετό development γύρω από αυτό. Υπάρχει ένα project στη Microsoft το οποίο τρέχει, το οποίο το μοναδικό purpose είναι να κάνει πιο γρήγορη την Python. Okay. Το promise initially, το promise, ενώ το όνειρο. Ναι, το όνειρο, το vision initially ήταν ότι
από την 310 ως την 315 θα είναι 5x το, okay, το performance boost. Αυτό ήταν σε όλες τις πιθανές χρήσεις της Python ή για κάποιες βιβλιοθήκες, ας πούμε, ή κάποια πιο συγκεκριμένα πακέτα. Το όλες οι πιθανές χρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει, από την άποψη ότι πάντα έχει τα trade-offs και πάντα θα πεις ότι κάποιος κώδικας ή κάποια cases τα οποία θα τα δω λιγότερο συχνά θα είναι πιο αργά και αυτά τα cases τα οποία θα βλέπω περισσότερο συχνά θα είναι πιο γρήγορα. Εγώ ο τρόπος που το έλεγα είναι ότι, για παράδειγμα, επειδή και μιλήσεις για data stack, μία από τις, μάλλον δύο από τις πιο συνηθισμένες βιβλιοθήκες είναι το NumPy και τα Pandas. Σωστά. Κυρίως το NumPy και το Pandas νομίζω έχει κάποιο C-κώδικα, αν θυμάμαι σωστά, αλλά το Pandas είναι αυτό το οποίο πρακτικά όλη η υλοποίηση των πινάκων και σε μεγάλους πίνακες κλπ. Γίνεται όλη σε επίπεδο C. Σωστά. Άρα θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι, αφού εγώ έχω ένα πολύ γρήγορο πρόγραμμα το οποίο τρέχει σε C-level, άρα είμαι καλά. Γι' αυτό ρωτάω, άρα το speed up έχει να κάνει με Python κώδικα ο οποίος παραμένει Python ή έχει να κάνει και με τη δυνατότητα του interoperability με C libraries. Γιατί, για παράδειγμα, το speed bump τώρα στο NumPy σε μεγάλο βαθμό είναι η διαχείριση και η μεταφορά μνήμης από το C space στο Python space και το πώς το κάνεις access αυτό. Σωστά. Δεν είμαι πάρα πολύ familiar με το... με αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η δουλειά η οποία γίνεται κυρίως γίνεται έτσι ώστε το interpretation να είναι πιο γρήγορο. Mm-hmm. Δηλαδή, προφανώς το Python interpreter είναι μια stack-based γλώσσα, mm-hmm, το οποίο σημαίνει ότι έχεις ένα stack από εντολές και από data, και κάθε bytecode αυτό που κάνει είναι να παίρνει από το stack τα data που χρειάζεται, να κάνει το operation το οποίο πρέπει να κάνει και μετά να ξαναβάζει σε αυτό το stack το result. Οπότε εκεί όπου υπάρχει το μεγάλο performance boost είναι όλο αυτό το βγάζω από το stack, κάνω operations, βάζω στο stack, να γίνεται πιο γρήγορα. Okay. Ωραία, άρα θεωρητικά, ναι, κατάλαβα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πιο με διαχείριση μνήμης το σύγχρονο κομμάτι. Σωστά. Πάντως και στην 3.11 θεωρώ ότι, νομίζω 3.11 δεν ήταν η πρώτη έκδοση, και από αυτό που είπες βασικά παίζει να συμβαδίζει, που υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη αύξηση στην απόδοση της γλώσσας. Ναι. Έκαναν και αυτό το tweet από το PyPy, το Python Package Index, που είναι εκεί που βρίσκουμε όλες τις βιβλιοθήκες. Το είδες? Το είδα, ναι. Βάλα μια screenshot του G-Unicorn, του web server που χρησιμοποιούν για να σερβίρουν το PyPy, και δείχνει πώς πέφτει το CPU utilization. Ναι. Και λέει Python 3.11 delivers. Ναι. Ήταν τέλειο, γιατί είναι ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Γιατί βλέπεις μια περίπου ευθεία γραμμή, βλέπεις ένα τεράστιο bump στο CPU utilization, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι το release. Είναι το migration στην καινούργια version, και μετά το βλέπεις να πηγαίνει, δηλαδή εκεί που ξανακάνει smooth, να είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Και είναι σαφώς πιο κάτω. Δηλαδή οπτικά είναι unambiguous. Ναι, 100%. Και αυτό είναι από τα πράγματα που είναι σπάνιο στο performance. Δηλαδή δεν είναι 10% αυτό το πράγμα. Είναι θα βάλουμε link σε αυτό το... Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Είναι ωραίο. Οκ, οπότε... Να, sorry, για... Πες, γιατί εγώ θέλω να φύγουμε λίγο, γιατί τόση ώρα μιλάμε πρακτικά για C, δεν μιλάμε για Python. Θέλω να ξαναέρθω σε αυτό που ρώτησα πριν, που είναι οι sub-interpreters, ναι, οι οποίοι έρχονται να δώσουν μια υπόσχεση για το πώς μπορούμε ίσως να διώξουμε τον GIL. Σωστά. Άρα να έχουμε multi-threading στην Python. Σωστά. Το οποίο το θέλουμε για CPU intensive tasks. Ακριβώς. Δηλαδή όταν το I.O., δίσκοι, ιστορίες αυτά είναι το bottleneck, δεν έχουμε θέμα, μας κάνει αυτή τη στιγμή, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά με CPU, που είναι το data stack που ανέφερες, εκεί θέλουμε πραγματικό parallelization και threads που έχουν access στην ίδια μνήμη. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Οπότε εκεί έρχονται οι sub-interpreters σαν μια πιθανή λύση. Σωστά. Εγώ ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι είναι οι sub-interpreters και θα ήθελα να ακούσω έτσι... ναι. Ωραία, λοιπόν, τι είναι οι sub-interpreters? Είναι ότι
σε ένα application μπορείς να κάνεις embed έναν Python interpreter και ο ίδιος ο Python interpreter μπορεί να κάνει embed itself, το οποίο σημαίνει να έχει sub-interpreters κατά κάποιο τρόπο. Οπότε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γραμμένο σε C-level, δηλαδή κάνει operate με το C-API της Python, μπορεί να έχει δύο interpreter instances, τα οποία κάνουν in parallel διαφορετικά πράγματα στον interpreter. Και έχουν πρόσβαση στην ίδια μνήμη. Ναι, έχουν... υπάρχει ένα process wide state το οποίο έχει ο interpreter και το οποίο θα παραμείνει ένα ανά process, αλλά μετά υπάρχει και το interpreter state το οποίο per sub interpreter θα είναι διαφορετικό. Άρα θα είναι τεντωριδές κάπως. Άρα ο Γκίλ δεν φεύγει. Ο Γκίλ δεν φεύγει. Απλά τον παρακα... Σωστά. Το χακάρεις. Από εκεί, έλα ρε. Δηλαδή ουσιαστικά οι sub-interpreters ήρθαν πριν από το ότι θα βγει το Γκίλ. Οι sub-interpreters δηλαδή ήταν use case από πιο πριν, αν δεν κάνω λάθος. Και είπανε ok, γιατί να μην πάρουμε το Γκίλ από το root state στο δέντρο και να το βάλουμε στο interpreter state. Και έτσι έχουμε parallelization. Και αυτό είναι φοβερό πως σκέφτεσαι τι λες, το Γκίλ με εμποδίζει στο να έχω parallelization. Οπότε μπορεί διαστητικά να πάει το κεφάλι και να πει ωραία πως θα βγάλουμε το Γκίλ. Αλλά άμα το δεις λίγο πιο out of the box λες πως θα έχω parallelization. Θα έχω πολλούς Γκίλ. Ναι, τρομερό, οκ. Πολύ πλάκα. Είναι, θα κάνουν κανένα meme που θα λέει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πάνε να διώξει τον Γκίλ, παλπλασιάζεται, ξέρω εγώ. Αυτό με το expanding brain, ρε παιδί μου, το έχετε δει, το expanding brain meme, που είναι, ρε παιδί μου, κάτι εγκέφαλοι που μεγαλώνουν. Α, ναι, τα τέσσερα, ναι. Ωραία, μπορούμε να φτιάξουμε το meme αυτό πρώτοι εμείς, οπότε να γίνουμε διάσημοι αυτό. Να το σημειώσω, ναι, εννοείται. Ωραία, εγώ θέλω να πω λίγο πιο πάνω, γιατί τόση ώρα πρακτικά λέμε για Python, αλλά στην πραγματικότητα για να μπλέξουμε όλα αυτά πρέπει να γράψεις C. Σωστά. Είναι C ή C++. C. Είναι C, ok. Είναι... Προφανώς μπορεί να... τώρα γυρνάμε πίσω στο core development και όντας core developer μπορείς να γράψεις και Python αν δουλεύεις σε κάποιο part του standard library, το οποίο πολλά modules στο standard library είναι σε Python γραμμένα. Υπάρχουν προφανώς κάποια που είναι και σε C γραμμένα. Mm-hmm. Βασικά, θέλω να ρωτήσω άλλο ένα πράγμα και θα πάω πάλι πίσω στο πώς βγάζεις ένα interpreter, το οποίο είχε κάνει μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και μάλιστα το ανέφερες λίγο και είχες μιλήσει για το πώς τεστάρεις ένα interpreter. Δηλαδή... Έναν parser είχα μιλήσει. Σαρδάμ. Μίλησες πριν λίγο και είπες ότι υπήρχε ομάδα η οποία ασχολήθηκε με το πώς κάνεις αυτό το testing. Αλλά αυτό το testing δεν είναι απλό. Δεν είναι ότι βάζω ένα PyTest test και λέω «Α, πέρασε όλα καλά». Σωστά. Πώς λοιπόν ξέρεις ότι έφτιαξε ένα πράγμα το οποίο καταλαβαίνει προγράμματα και αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει τα προγράμματα με την ίδια πιστότητα σε σχέση με πριν. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το testing του parser ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα parts. Ήταν σε Python καταρχάς. Ναι, ήταν σε Python. Ο parser γενικώς είναι σε Python. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο parser δεν είναι ένας parser ο οποίος τον έχουμε γράψει με το χέρι. Εμείς έχουμε γράψει Python που κάνει generate C και αυτή η C είναι που τρέχει τελικά στον compiler. Wow. Οπότε εμείς γράφαμε Python που έκανε generate C. Άρα, άμα εξαφανιστεί η Python από τον κόσμο, δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί για άμεσα. Τι λέγαμε, για το testing. Το initial promise και ουσιαστικά αυτό που έλεγε και το PEP, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο εύκολο για το community να αποδεχτεί ότι θα αλλάξει ο parser, ήταν ότι okay, θα αλλάξουμε τον parser, αλλά τελικά το state το οποίο μένει στο τέλος, που είναι αυτό το δέντρο που λέγαμε στην αρχή, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε το test and test, το πώς θα κάνουμε tests, ήταν αρκετά straightforward. Δηλαδή έλεγες ότι okay, θα πάρω τον παλιό, θα πάρω τον καινούριο, θα τα συγκρίνω και θα δω αν είναι ίδια.
Ωστόσο, το infrastructure που χρειαζόταν για να το κάνεις αυτό σε scale ήταν πάρα πολύ interesting, γιατί αυτό που είχαμε κάνει για να αποδείξουμε σε πολλά εισαγωγικά αποδείξουμε, αλλά τέλος πάντων για να κάνουμε verify. Για να ενεργοποιήσεις, για να κάνεις πιο solid την... Σωστά. Ήταν ότι στην αρχή χρησιμοποιούσαμε σαν benchmark το standard library. Mm-hmm. Οπότε παίρναμε όλα τα Python modules στο standard library και τα κάναμε parse και με τους δύο parsers. Και βλέπαμε και κάναμε compare να δούμε αν είναι το ίδιο. Πολύ γρήγορα αυτό το δουλεύε ok, οπότε δεν ήμασταν αρκετά σίγουροι ότι όντως είναι, ότι όντως είναι solid. Okay. Και ειδικά επειδή το standard library συνήθως έχει, επειδή έχει και, αρκετό legacy code, έχει κώδικα σε όχι πάρα πολύ fresh Python. Okay. Οπότε αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι... Άρα θα μπορούσε να εννοείς να έχει περιπτώσεις όπου... Μάλλον να μην έχει περιπτώσεις. Σωστά. Όπου υπήρχε πρόβλημα και δεν το βρήκατε. Okay. Οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι αποφασίσαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το PyPI για να, για να τεστάρουμε. Και τελικά είχαμε κατεβάσει νομίζω τα 4.000 top πακέτα του, top downloaded πακέτα του e-libraries του PyPI. Και είχαμε κάνει ένα infrastructure που μπορούσε να δώσει σαν input το πόσα, σε πόσα packages θέλω να τρέξω τα τεστ. Και αυτό πήγαινε και αυτόματα κατέβαζε όλο το source code για αυτά τα packages. Τα πάρσαρε και με τον παλιό parser και με τον καινούριο parser. Έκανε compare τα trees τα οποία έβγαιναν από αυτό. Και στο τέλος έκανε spit out το ποιες ήταν οι διαφορές αυτά τα trees. Το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο step στο να είμαστε αρκετά confident ότι είναι ok. Okay. Όταν λες trees, μιλάς για το abstract syntax tree, σωστά. Σωστά. Που είναι μια δομή που χρησιμοποιείται γενικά στις γλώσσες προγραμματισμού για να αναπαραστήσουμε το πρόγραμμά μας. Σωστά. Στην ουσία. Νομίζω αυτό είναι που τεστάρει και το black, ο formatter, για να δει ότι ο κώδικας είναι σωστός μετά το formatting. Σωστά. Μπορείς να το πεις να το κάνει κάπως πιο γρήγορα, αλλά νομίζω κανονικά πάει και συγκρίνει τα δύο abstract syntax trees ότι είναι ίδια. Ακριβώς. Άπαξ και δύο syntax trees είναι ίδια, το πρόγραμμα είναι ίδιο. Και ας φαίνεται λίγο διαφορετικό, ίσως κάτι. Ναι, ουσιαστικά τα semantics του προγράμματος είναι ίδια. Μπορεί okay. Προφανώς. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο ήθελα εγώ να ρωτήσω σε αυτό το σημείο είναι το τι μορφή είναι το abstract syntax tree το οποίο συγκρίνεται. Είναι κάποια binary μορφή, είναι κάποιο format τύπου JSON, θα έλεγε κάποιος. Τι είναι αυτό το οποίο συγκρίνει εν τέλει. Python objects, τι είναι αυτό. Θα σου πω, το abstract syntax tree είναι μια abstract έννοια που προφανώς γίνεται represented με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή μπορείς να παράξεις abstract syntax trees με διάφορα libraries και σε κάθε library αλλιώς θα είναι το representation του. Στην Python είναι ουσιαστικά C structs τα οποία okay. υπάρχουν στο memory. Τότε αυτό που είχαμε κάνει για να τα συγκρίνουμε, γιατί η σουίτα, η testing σουίτα έτρεχε σε Python, δεν έτρεχε σε C. Οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι παίρναμε το string representation του syntax tree και κάναμε αυτό. Wow. Αυτό κάναμε. Και είναι τόσο consistent το string representation που μπορεί να κάνει σε δύο κομμάτια. Πρέπει να είναι consistent, μάλλον. Το string representation όχι απαραίτητα, γιατί το string representation μπορεί να έχει σημεία τα οποία δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχουν σημασία. Μπορεί να έχεις, εγώ... υπάρχει ένα utility το οποίο είναι να κάνεις dump το AST και αυτό είναι αρκετά consistent. Okay. Mm. Πρέπει να είναι consistent αυτό. Και αν ναι, για ποιο λόγο. Δεν... Δηλαδή το φιντάρει σε άλλα προγράμματα τα οποία περιμένουν να παίρνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Και ναι και όχι, δεν νομίζω ότι είναι intended να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Αλλά θεωρητικά θα μπορούσες, γιατί υπάρχει ένα module στο Standard Library το οποίο μπορεί να κάνει και round trip. Δηλαδή μπορείς να δώσεις source code, να σου βγάλει το abstract syntax tree, και μετά αυτό το abstract syntax tree, όχι σε string representation βέβαια, αλλά σε Python classes representation, μπορείς να το ξαναδώσεις πίσω και να σου βγάλει κώδικα. Έλα ρε! Ναι, νομίζω ότι, wow, ότι γίνεται αυτό. Άρα μπορούμε να κάνουμε generate κώδικα Python από ISTs. Ναι, 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 νομίζω. Μπορούμε να παίξουμε άμα θέλεις. Ναι, ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί, απ' όλα. Λοιπόν, έλεγα ένα παράδειγμα που δεν θα το ανακοινώσω ακόμα, αλλά είναι ένα πείραμα που κάνουμε που σου έλεγα ότι θα ήθελα να το παρουσιάσουμε την επόμενη φορά που θα πάμε στο Βερολίνο σε ένα meetup. Δεν το λέω επειδή είναι μυστικό, αλλά παρά είναι χακεριά ακόμα για να ασχοληθούμε. Το οποίο ίσως χρειαστεί να παράξουμε δυναμικά κάποιες συναρτήσεις. Okay. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με αυτό το module. Θεωρητικά θα μπορούσε, γιατί αν έχεις ένα representation των συναρτήσεων σε οποιοδήποτε mini, σε οποιοδήποτε DSL ας πούμε, νομίζω ότι θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Βασικά μπορώ, εγώ θα κάνω τώρα εδώ την ερώτηση, μπορώ να πάρω ένα YAML, ναι, και αυτό να μου φτιάξει Python συναρτήσεις? Θεωρητικά αυτό που θα πρέπει εντελώς να φτιάξεις, θεωρητικά, ναι, είναι να φτιάξεις έναν compiler ο οποίος θα παίρνει το YAML και θα το κάνει AST, και μετά αυτό το AST θα μπορούσες να το δώσεις back και να σου γίνει generated Python code. Και θα πάρουμε import και το black, θα πάρουμε το module το οποίο, ναι, κάνει reverse format. Ναι, 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 ναι. Γιατί φαντάζομαι το Black πολύ πιθανό να πηγαίνει από αρχείο σε AST και από AST σε αρχείο πάλι πίσω για να κάνει το formatting. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Όχι, το formatting του, το οποίο κάνει το Black δεν δουλεύει με AST. Δουλεύει με CSTs. Γιατί τι είναι τα CSTs? Τα CSTs είναι, είπαμε πριν, το AST είναι Abstract Syntax Tree. Τα CST είναι Concrete Syntax Tree. Το Concrete Syntax Tree διατηρεί information το οποίο το AST δεν έχει. Όπως τα σχόλια. Comments, ναι. Είχες πει εσύ ότι δουλεύει με ASTs. Το checking στο τέλος. Ακριβώς, μόνο αυτό. Μόνο, δηλαδή, checking, okay. Μόνο για να αποδείξουμε ότι είναι semantically equivalent ένα πρόγραμμα, τότε κάνουμε check με τα ASTs, αλλά κατά τα άλλα το Black δουλεύει με CSTs. Okay. Okay. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το περνάμε το Black μετά για να το κάνει format. Χαλάρα. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα, κάτι θέλω να ρωτήσω και το ξέχασα. Οπότε πες εσύ, γιατί θα μαζεύω λίγο τη σκέψη μου τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά και είναι χταρμάς εδώ μέσα. Εγώ ήθελα να πάμε λίγο σε πιο υψηλό επίπεδο και να μιλήσουμε λίγο για asynchronous Python. Μπράβο αυτό. Τι σχέση έχει αυτό με το. Πώς παίζει ο Γκίλ και το Async.io για παράδειγμα, τι θα πει concurrent, γιατί το concurrent δεν είναι parallel, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη. Ένα μπέρδημα που έχουν πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένως γράψει concurrent ή parallel κώδικα. Και από πού να το πιάσουμε, να κάνω και ερώτηση. Μπορούμε να το πιάσουμε από το τι είναι concurrent και γιατί δεν είναι parallel. Ναι. Ναι. Concurrent στα αγγλικά σημαίνει ταυτόχρονο, parallel σημαίνει παράλληλο. Το ξέρεις, ή το ξέρεις. Όχι, concurrent το ξέρω, είναι okay, το concurrent, okay, ταυτόχρονα. Okay, ναι. Ναι, concurrency λοιπόν είναι, θα πάρουμε single core, ένα single core σύστημα, ναι, ναι, το είναι, ναι, γιατί είναι πολύ πιο simple. Το concurrency είναι ότι έχω δύο threads τα βασικά οποία... σε single core δεν μπορεί να έχεις parallel βέβαια. Σωστό. Απαντάτε ήδη ένα, ναι, ναι, ένα ερώτημα. Σωστά. Αλλά ναι, το concurrency ουσιαστικά σημαίνει ότι τα threads τα οποία τρέχουν απλά τα αλλάζω όλη την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνω, ας πούμε ότι έχουμε το thread α και το thread β, τρέχει το thread α για 5 δευτερόλεπτα, μετά τρέχει το thread β για άλλα 5,
thread α, thread β, αβ, και ουσιαστικά αυτό μας κάνει να, να βλέπουμε σαν να τρέχουν παράλληλα τα υπάρχει δύο threads. Παράλληλη πρόοδο, θα μπορούσαμε να το πεις ενδεχομένως κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή προχωράνε και τα δύο, αλλά. Ας μην την πούμε παράλληλη πρόοδο, γιατί αυτό ναι. είναι λίγο μπερδευτικό. Αλλά υπάρχει πρόοδο και στα. Μάλλον προοδεύουν και τα δύο χωρίς να έχει τελειώσει το ένα. Ταυτόχρονα, ναι. Ναι. Χωρίς να έχουν χωρίς να έχει τελειώσει το α, προχωράει σωστά. Και το β. Αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν τρέχουν, δεν τρέχουν την ίδια στιγμή και τα δύο. Ακριβώς. Και το parallelism, το οποίο είναι το αντίθετο, ας πούμε, είναι ότι όταν έχουμε δύο cores σε ένα σύστημα, τρέχουν πραγματικά mm-hmm. ταυτόχρονα και πραγματικά την ίδια στιγμή μπορεί να τρέχει ο ένας πυρήνας κάτι και ο άλλος πυρήνας κάτι άλλο. Ωραία, το οποίο είπαμε ότι στην Python δεν γίνεται. Σωστά. Αλλά μια παράκαμψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να φτάσουμε πιο κοντά σε μια τέτοια εκτέλεση είναι ότι, OK, εγώ δεν μπορώ να υπολογίζω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μάλλον. Ναι, παράλληλα. Αλλά θα μπορούσα ταυτόχρονα τη στιγμή που περιμένω κάτι από το δίκτυο, από τη βάση, από κάτι άλλο, άρα είμαι σε ένα εξωτερικό σύστημα, να μπορέσω να υπολογίσω κάτι άλλο ώστε να μην χάνω κύκλους CPU. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και εκεί πέρα έρχεται και το async await προφανώς. Mm-hmm. Ειδικά σε IO intensive applications, όπως είναι ένας web server, ας πούμε. Μπορεί εγώ να περιμένω πολλή ώρα για κάτι από το δίσκο, από το network, από ό,τι είναι. Οπότε εκείνη την ώρα μπορεί αυτό που λέμε event loop στο async IO να πει ότι okay, θα βγάλω από αυτό από τη στιγμή που περιμένει και θα βάλω κάποιο άλλο computation mm-hmm. το οποίο πρέπει να γίνει στην CPU. Το οποίο το event loop στην ουσία είναι ένα while ένα, το οποίο όλη την ώρα κοιτάζει ποια είναι η κατάσταση του συστήματος και επιλέγει τι θα τρέξει. Απλοποιημένα ακριβώς. Εντελώς, δηλαδή, άμα το γελιοποιήσουμε. Εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Και όταν μιλάμε για IO, μιλάμε για δίκτυο, μιλάμε για δίσκο, ίσως κάποιο interrupt από κάποιο άλλο IO device, δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι μια κάρτα γραφικών, ίσως κάτι. Αλλά όταν φεύγουμε από τον επεξεργαστή και την μνήμη. Όταν φεύγουμε από τον οτιδήποτε άλλο, ναι. Για παράδειγμα, όταν κάνω print την IO, σωστά, στην Python, όταν πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι σίγουρα IO, δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Intensive IO. Ωραία. Ότι είναι σύγχρονο. Εγώ... Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι η Python έχει πραγματικό IO τη στιγμή που κάνω print. Και αν το πηγαίνει σε κάποιο buffer το οποίο είναι. Δεν το ξέρω. Είμαι καθόλου σίγουρος. Ας μην μπλέξουμε σε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι. Είχα μια συζήτηση με μια ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε που το ερώτημα ήταν έχουμε ένα request το οποίο έρχεται okay. και θέλαμε μέσα σε αυτό το request έχουμε πολύ μικρό περιθώριο για latency και θέλαμε να στείλουμε κάποια δεδομένα για processing ασύγχρονα κάπου για βασικά αυτό ακριβώς, να στείλουμε κάποια πράγματα ασύγχρονα κάπου για processing σε κάθε ένα από αυτά τα requests. Και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα το προσεγγίσουμε, γιατί ακόμα και σε ένα Redis να τα έφτιανε για να τα πιάσει το seller ή ο task manager, ξέρεις, το δίκτυο πάντα μπορεί να είναι bottleneck. Και αυτό που μου πέρασε από το μυαλό ήταν να έχει ένα module το οποίο λέγεται concurrency η Python, που σου δίνει τη δυνατότητα να τρέξεις ένα function concurrently. Δηλαδή, όταν βρει χρόνο, επεξεργαστής να πάει και να το τρέξει. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα αυτό να τρέξει αργότερα, γιατί είναι για meta-processing, ξέρω εγώ, αργότερα, οπότε. That's fine. Οπότε σκέφτηκα στο request να έχουμε μια συνάρτηση η οποία στέλνει στο Redis κάτι να γίνει πρόσωπο όποτε είναι, αλλά αυτή η συνάρτηση καλείται με το concurrency model. Δουλεύει αυτό ή μπλοκάρει τον web server. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν κατάλαβα ακριβώς το use case. Γιατί είπες ότι ήταν request. Critical να μην υπάρχει latency και δεν κατάλαβα το latency ανάμεσα από. Στο request. Δηλαδή πρέπει το request να επιστρέψει το response όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κατάλαβα. Είσαι σε async IO context ή όχι. Όχι. Χρησιμοποιώ ένα. Φτιάχνω έναν executor στην Python. Και μετά στον executor λέω τρέξει αυτή τη συνάρτηση concurrently. Ο οποίος αυτός executor δεν είναι. Threadpool. Είναι thread pool. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι valid αυτό.
Νομίζω ότι είναι. Απλά πάνω. Θα αργήσει να πιάσει το επόμενο. Θα αργήσει. Όχι, δεν θα αργήσει. Γιατί θα το εκτελέσει όποτε μπορέσει. Αφού είναι σε thread executor. Ναι. Θεωρητικά είναι σε άλλο process namespace τρέχει. Σε άλλο process namespace δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι σε άλλο process. Όχι, δεν είναι σε άλλο, αφού είναι thread executor. Ναι. Απλά θα τρέξει όποτε μπορέσει. Χωρίς να, χωρίς να σταματήσει κάτι άλλο. Σωστά. Οπότε θεωρητικά αυτό θα αργήσει κάποια μιλισεκόν να πιάσει το επόμενο request. Αλλά κανένα request δεν θα αργήσει να επιστρέψει. Αφού θα φτιάξει καινούριο thread για να τρέξει πραγματικά η συνάρτηση, άρα το thread θα περιμένει το I.O. Ναι. Ναι, μπράβο, είναι καινούριο thread. Αυτό μπορεί να αργεί. Δηλαδή, ναι. Τα μιλήσε, ό,τι καθυστέρηση θα έχει στη διαχείριση του να ξεκινήσει να πάρει μνήμη πίσω από ναι, το thread. Ναι, ναι, ναι. Όχι μνήμη, να πάρει πληροφορία πίσω από το thread. Οκ. Okay. Γιατί ο thread executor την είχα είναι αυτή, στο thread. Την είχα αυτή την απορία. Φαινόταν αυτό το πράγμα να δουλεύει, αλλά δεν ήξερα. Okay. Δεν το... okay. Ήταν η διέστησή μου, και το, αλλά το σκεφτόμουν, λέω δεν γίνεται να ναι. Αλλά τώρα που το συζητάμε και παραπάνω, σκεπτόμενος ότι στην ουσία το πρόβλημα είναι η shared μνήμη στα threads, αλλά όσο το θέμα είναι το I.O. αυτό το πράγμα δουλεύει. Και εκεί είναι το I.O. το θέμα, δηλαδή όσο και να αργήσει μετά. Σωστά. Το Redis θα είναι waiting αυτό το thread στην ουσία. Ναι, δεν θα τρέχει. Εντάξει, ένα cute. Εντάξει, σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει πάντα η ερώτηση του πόσο με τι σιγουριά θέλει η πληροφορία να φτάσει στο Redis ή όπου πρέπει να φτάσει. Το οποίο, αν εσύ έχει απαντήσει θετικά στο request. Πόσο πειράζει να μην δεν γίνει πειράζει. Αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό, δηλαδή, κατάλαβα, νομίζω εκεί είναι το βασικό. Δεν πειράζει πολύ. Εντάξει, μην γίνει και. Αλλά. Το μακελιό εκεί πέρα, για τέτοια συστήματα το async await νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ιδέα. Δηλαδή, ναι. Είχαμε φτιάξει ένα analytics σύστημα το οποίο είχε παρόμοια λογική. Δηλαδή, ερχόταν ένα event. Υπήρχε πίσω ένα response ότι πήρα το event. Αυτό το response μετά έπρεπε να είναι πάρα πολύ γρήγορο γιατί αυτό γινόταν in request στο βασικό σύστημα. Mm-hmm. Οπότε στην πραγματικότητα απλά έπαιρνες εσύ αυτό. Μάλιστα τότε νομίζω χρησιμοποιούσαμε το, όχι το FastAPI, ένα αντίστοιχο που είχε φτιάξει πάλι ο τύπος που είχε φτιάξει το Django REST Framework. Το Starlet. Το Starlet, που στην αρχή ήταν web server. Και το API Star. Το FastAPI είναι Starlet. Ουσιαστικά είναι wrapper του Starlet νομίζω. Ναι, αλλά νομίζω το Starlet στην αρχή ήταν και web server. Και web framework μάλλον. Το ήταν στην αρχή το API Star. Α, το API Star, sorry, το API Star λέω. Το API Star δεν το ξέρω. Είναι το OG Starlet, okay, το API Star, okay, φαντάζομαι. Okay. Ναι, μπράβο, ήταν σε API Star. Και ερχόταν, ρε παιδί μου, αυτό και σε αυτό σου είχε και μία έτοιμο σαν helper function, ας πούμε, όπου πήγαινε και βάζει το event loop κάτι να εκτελεστεί, ναι, και απαντούσε με τη μία. Οπότε ήταν πάρα πολύ σπιντάτο αυτό το κομμάτι. Και μετά αυτό εκτελούνταν στο event loop που δεν σε πειράζει, γιατί αυτό θα εκτελεστεί όταν βρεθεί κενό. Σωστή. Οπότε είσαι OK, εξυπηρετείς πάντα requests. Ακόμα και αν περιμένεις το δίκτυο. Δεν είσαι πάνω σε event loop για τη στιγμή που περιμένεις, είσαι δίπλα. Mm. Οπότε δεν σε πείραζε καθόλου αυτό σαν διαδικασία. Χρησιμοποιείς async I.O. Ναι, σε κάποια use cases τα οποία είναι valid, ναι. Ποιο είναι ένα valid use case που το έχεις χρησιμοποιήσει και είναι... τι διαφορά είδες? Είναι ένα πολύ ωραίο use case το οποίο είχαμε στη Cipher, το οποίο ήταν ότι φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο θέλαμε να βάζει pseudo data σε ένα staging environment για να μπορούμε να τεστάρουμε με κάπως production-like data. Mm-hmm. Και ουσιαστικά εκεί πέρα, επειδή ήταν πάρα πολύ network intensive, γιατί αυτό που έκανε ήταν ουσιαστικά να καλεί τα staging APIs μας. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ μεγάλο το boost που πήρε από τη στιγμή που μπορούσες να πετάξεις ένα API request στο backend, το οποίο είναι ένα Django, ένα απλό Django, Django REST Framework, και όσο περίμενες προφανώς το response, async await, πολύ primary use case. Έφευγε το άλλο. Κάποια στιγμή αυτό έπρεπε να το περιορίσουμε λίγο, γιατί τελικά το Django είχε θέμα από τη στιγμή που έβγαν τόσα πολλά. Αυτό πήγα να σου πω, πληρώνατε μετά από πίσω. Ναι. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ καλό use case, το οποίο έκανε πολύ speed up το συγκεκριμένο utility. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το tooling ακόμα νομίζω στην Python δεν είναι στο επίπεδο που είναι σε άλλες γλώσσες, runtimes τύπου Node. Ας πούμε στο Node, επειδή είναι ο πρωτεύων τρόπος να γράψεις κώδικα, σωστά, το concurrent programming, έχει πολύ πιο ωραία εργαλειάκια, και επειδή είχα γράψει πολύ Node, ρε παιδί μου, στο Edge API, στις παλιές εποχές, ρε παιδί μου, και αυτά, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον
το πώς εργαλεία σου δείχνει το να κάνεις πράγματα concurrent, αλλά και όλα αυτά να τα περιμένεις και όλα αυτά να τα συγχρονίσεις μετά. Δηλαδή, θέλω αυτά τα 10 πράγματα να τα τρέξω. Από αυτά τα 10 θέλω να τρέχουν 2 ταυτόχρονα, οπότε πρακτικά όλη αυτή τη διαχείριση του τρέξει τα 2 με το που γυρίσει η A το πρώτο, τρέξει το επόμενο, με το που γυρίσει, δηλαδή να κάνει όλη αυτή τη διαχείριση, στην έκανε βιβλιοθήκες από μόνες τους. Ενώ στην Python ακόμα, επειδή δεν είναι τόσο. Δεν είναι ο κυρίαρχος τρόπος να γράφεις κώδικα αυτό. Δεν νομίζω ότι το κάνει σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Νομίζω ότι ειδικά στο web πλέον... το κάνει. Όχι τόσο το κάνει, αλλά σίγουρα το direction είναι προς τα εκεί. Εγώ βλέπω να βελτιώνονται οι βιβλιοθήκες και σίγουρα να βελτιώνεται το standard library γύρω από το async await. 100%. Αφού και το Async IO, το οποίο το είχε ξεκινήσει νομίζω σαν βιβλιοθήκη, πλέον έχει μπει στο standard, έχει μπει στο stdlib και είναι όλο, δηλαδή πάει προς τα εκεί, έχει πάρα πολύ νόημα. Ακόμα για παράδειγμα όμως δεν έχει πολύ στο fire and forget, δηλαδή θέλω να τρέξω αυτό και να γίνει κάποια στιγμή, αυτό θέλω να το ραπάρει σε Async IO. Αυτό έκανα εγώ με τον executor, όπου λέω τρέξει αυτό concurrently, αλλά και πάλι δεν ήταν async await, ήταν χρησιμοποίησα άλλα semantics. Σωστά. Γιατί το ψάξα στο async await, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις τρέξει αυτό το task. Γιατί του στυλ και ό,τι γίνει. Μπορείς απλά το task γίνεται trigger και μπαίνει στο event loop τη στιγμή που το κάνεις await. Αν το δημιουργήσεις... Δεν νομίζω ότι μπορείς σε ένα main thread να κάνεις await χωρίς να έχεις κάνει instantiate ένα event loop, το οποίο είναι και η διαφορά της Python με το JavaScript. Ναι, γιατί η Python by design, by default μάλλον τρέχει σαν... Σαν σύγχρονος. Ναι. Σαν, πώς λέγεται, procedural. Ναι. Σαν... sequential, μήπως να πεις. Τρέχει μια γραμμούλα, μόλις τελειώσει η γραμμούλα, πάει στην επόμενη γραμμούλα. Αυτό. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι το Python async await έγινε developed πριν από το JavaScript async await. Όντως. Ναι, το οποίο είναι τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Έλα, ρε. Η JavaScript async await όλοι νομίζουν ότι έγινε πριν και ήταν JavaScript invention. Αλλά ήταν Python invention. Προφανώς το απογείωσε η JavaScript, γιατί η JavaScript. Ήταν native εκεί. Ναι, ήταν native εκεί. Και ήταν native και η JavaScript δίνει ένα πάρα πολύ καλό environment για να γράψεις asynchronous code. Πολύ καλύτερο Python, από ό,τι έδινε η Python. UV loop θα γράψεις πλέον. Ναι. Δηλαδή και στην Python πλέον θα πας και θα χρησιμοποιήσεις το ίδιο event loop του node, το οποίο το κάνεις με την UV loop, νομίζω, την βιβλιοθήκη, αν θυμάμαι σωστά. Σωστά. Αλλά γενικά έχει ακόμα κάποια πραγματάκια τα οποία δεν είναι τόσο... Ακόμα και σε async context να είσαι, άμα φτιάξεις ένα awaitable, νομίζω λέγεται αυτό, σαν κλάση, αν θυμάμαι καλά. Λέγεται awaitable, νομίζω ότι υπάρχει και ένας άλλος όρος που δεν το future. Το future είναι σύγχρονο. Coroutine, σωστά. Okay. Το coroutine, άμα δεν το κάνεις await, δεν ξεκινάει. Σωστά. Δηλαδή σωστά, το δημιουργείς. Δηλαδή, άμα πεις εσύ ότι εγώ τρέχω αυτή την εντολή, απλά δεν την κάνω await γιατί δεν με πειράζει να την περιμένω. Νομίζω είναι κάτι τύπου runtime warning. Ότι ναι, έχεις δίκιο. Οπότε πρέπει να πας στο async IO και να του πεις σε ποιο event loop θέλεις να το τρέξει. Γιατί μπορείς να επιλέξεις, για παράδειγμα, να έχεις ένα event loop που θα εξυπηρετεί request και να έχεις ένα δεύτερο event loop το οποίο θα εξυπηρετεί τα background. Τα jobs αυτά τα πιο δευτερεύοντα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για παράδειγμα εκεί πέρα η διαχείριση, επειδή ακριβώς η Python σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία, είναι καλύτερη από τη διαχείριση του Node, όπου για να κάνεις ένα δεύτερο event loop και να τρέξεις πράγματα, σου δεύτερο process. Είναι δύσκολο. Okay. Είναι διαχειρίσιμα δύσκολο και επίσης και το memory exchange μεταξύ των δύο event loops, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι τόσο βολικό όσο είναι στην Python. Έχοντας πει όλα αυτά, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να ξαναρωτήσω και λέγοντας κιόλας ότι πλέον και το Django είναι full async IO, δηλαδή πλέον και το ORM υποστηρίζει. Στην 4.1 είναι επίσημο. Όλο, ναι, μπορείς να το κάνεις όλο async IO. Είναι και από κάτω μετά γυρνάει σε όλο ή είναι όλο ασύγχρονο. Όλο ασύγχρονο. Okay. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει, θα το πω έτσι. Ρωτάω ξανά. Και τους δύο σας. Είναι τελικά αργή η Python? Για μια web εφαρμογή είναι αργή η Python?
Εγώ θέλω να φτιάξω μια web εφαρμογή, ένα API ή μια σελίδα που έχει φόρμες. Αξίζει να ανησυχήσω για το αν η Python θα κάνει scale για τις δεκάδες εκατομμύρια χρήστες που έχω προσχεθεί στο seed funding round στους επενδυτές μου. Νομίζω ότι όταν φτάσεις, πριν φτάσεις στους 10 εκατομμύρια χρήστες και πριν φτάσεις στα ωριά της στην Python, θα έχεις πολλά άλλα προβλήματα. Οπότε εμένα το δικό μου view είναι ότι ειδικά όταν μιλάμε για startups, γιατί το πήγες λίγο προς τα εκεί και με seed rounds και τέτοια, σε αυτό το σημείο ειδικά νομίζω ότι το development speed είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό. Οπότε αν το αργεί, το πάμε προς τα εκεί, δηλαδή τότε η απάντηση είναι όχι. Και τα προβλήματα τα οποία θα έχεις με scalability και με speed σίγουρα θα είναι προβλήματα τα οποία έχεις δημιουργήσει εσύ και όχι προβλήματα τα οποία έχει natively Python. Νομίζω απάντησε ο Λίσανδρος. Εσύ τι λες? Ότι το ποσοστό του χρόνου που η εφαρμογή σου θα καταναλώσει στο να επεξεργαστεί πράγματα σε επίπεδο Python 8 στις 10 φορές, δεν θα πω καν 9, θα πω 8 στις 10 φορές, είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μικρότερη από οτιδήποτε άλλο χρόνο θα φάει το request εκείνη τη στιγμή. Το οποίο μπορεί να είναι βάση, μπορεί να είναι δίκτυο, μπορεί να είναι cache, μπορεί να είναι 1000 άλλα πράγματα. Ο χρόνος που πραγματικά θα κάνεις processing σε στοιχή ή γλώσσα που έχεις, δεν έχει σημασία ποια θα είναι αυτή, θα είναι πολύ μικρότερος. Τώρα το τι θέλεις να κάνεις, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε γράψει CLI για παράδειγμα σε Python, δεν θα ξαναγράφω CLI σε Python. Γιατί είναι μια ταλαιπώρια, ρε παιδί μου. Είναι... Αλήθεια. Ταλαιπώρια από ποια άποψη? Όχι από speed άποψη. Όχι από speed, ναι, αλλά είναι δύσκολο το να φροντίσεις να πακετάρεις την εφαρμογή αυτή και να τη δώσεις σε κάποιον άλλον να την τρέξει. Και πόσο μάλλον όταν αυτός πρέπει να είναι και σε διαφορετικά operating systems. Άρα για παράδειγμα για ένα CLI δεν θα γράφω Python, όχι δεν θα είναι καλή. Αλλά γιατί δεν είναι ταλαιπώρια, ρε παιδί μου. Θα το γράφω σε κάτι το οποίο θα κατέληγε σε ένα binary. Το distribution μοντέλο είναι σίγουρα πιο περίεργο. Δηλαδή το Dropbox που είναι Python έστελνε όλη την Python μαζί με το Dropbox. Ο Dropbox client μέχρι τότε που εγώ ήξερα, τουλάχιστον πριν κάποια χρόνια, είχε και τη δικιά του Python μαζί. Ναι. Για παράδειγμα, το CL, τώρα στην πλάτφορμα έχουμε ξαναγράψει το CLI το οποίο κάναμε και open source και κάνει SIP την PHP μαζί. Okay. Για να μπορέσει να είναι. Σας έκανα και αστεράκι, να ξέρεις. Ωραία, φίλε. Γίναμε. Οπότε, ναι, εκεί δεν θα το έκανα. Το να πάω να πω σε μια web εφαρμογή θα τη γράψω σε Go για να είναι πιο γρήγορη. Εννοώ γουστάρω Go. Να γίνω ξεκάθαρος, μην παρεξηγηθώ. Και γράφω Go, δηλαδή μου αρέσει. Δεν θα το έγραφα για την ταχύτητα. Μπορεί να το έγραφα γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω περισσότερο ενδεχομένως gRPC, κάποιο μοντέλο, ή να κάνω interact με Docker ή containers ή κάτι άλλο που οι βιβλιοθήκες που θα βρω στην Go είναι καλύτερες. Η ταχύτητα δεν είναι κάτι που με έχει απασχολήσει ποτέ σε αυτά τα πράγματα. Να σου πω, και στους δύο δηλαδή αυτή τη στιγμή, η Python δεν θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του distribution. Του CLI, δηλαδή η Python είναι ένας Python compiler που παίρνει Python, φτύνει binary, σωστά? Όντως. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν παίρνει Python και φτύνει binary. Καταρχάς δεν παίρνει ακριβώς Python. Η Python παίρνει κάτι... Subset της Python. Ναι. Με κάποια annotations, νομίζω. Α, okay. Με κάποια annotations. Κάτι το οποίο είναι τρελά ωραίο είναι MyPyC. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το MyPy είναι ο classic static type checker που υπάρχει. Mm-hmm. Και το MyPyC είναι ακριβώς αυτό. Είναι Python to C compiler. Δηλαδή, ή transpiler βασικά, γιατί πραγματικά γίνονται C files generated. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Γιατί το είχαν γράψει το MyPyC? Γιατί το MyPy ήταν αργό για το δικό του use case όταν ήταν γραμμένο σε Python. Οπότε είχαν γράψει έναν compiler που είπαν: OK, εμείς θα γράφουμε Python και μετά αυτός ο compiler θα κάνει generate C για να τρέχει πιο γρήγορα το MyPy. Μισό, αλλά εκεί πέρα όμως πρέπει να είσαι ευλαβικός στα typings. Εννοείς για να γίνει σωστά C generated. Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να. Εντάξει, like. Αλλά αυτό κάνανε.
Δηλαδή ναι. Κάνανε static type checker. Οπότε ξέρεις, το να είσαι βλαβικό στα types αυτό το είχε. Ναι, 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 ναι. Δεν είχε νόημα διαφορετικά. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ούτε εσύ θα έγραφα για να φτιάξω ένα CLI. Όχι, Python θα έγραφε. Όχι, Python θα έγραφε. Θα γινόταν ναι, compiles. Ωραία, δεν θα έκανα cross compiles. Πάντω αυτό. Αυτό πάντω έκανε το Facebook επειδή η PHP ήταν αργή. Ναι. Είχε γράψει το hip hop for PHP, το οποίο έπαιρνε PHP, την έκανε C++. Και το μόνο το οποίο δεν μπορούσε να κάνει, γιατί λέγανε ότι παίζει όλη PHP εκτός από ένα κομμάτι. Το κομμάτι που κάνει αυτό το οποίο σε ρώτησα πώς μπορώ να κάνω στην Python πριν, να φτιάνεις δυναμικά συναρτήσεις. Έχει, ναι, έχει μια βιβλιοθήκη PHP που μπορείς δυναμικά να φτιάχνεις συναρτήσεις. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο δεν μπορούσε να υποστηρίξει C++, το hip hop for PHP, γιατί πρακτικά ρε παιδί μου έκανε C++. Ναι, δεν μπορείς ναι, ναι. C++ να φτιάξει C++ μέσα και πρέπει να compile αυτό το πράγμα. Ναι. Κοίτα, εγώ και η Python έχει μαγεία πάντως. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Πρέπει να κόψει πολλές λειτουργικότητες της Python για να μπορέσει να καταλήξει σε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Έστω C. Το να την κάνεις binary ενδεχομένως μπορεί να βρεις κάποιον τρόπο με κάποιο micro VM μέσα το οποίο να κάνει κάτι πιο έξυπνο. Θα στεναχωρηθείς άμα το MyPyC κάνει όλη τη δουλειά που έκανες εδώ και όλο αυτόν τον καιρό σε μια μέρα. Γράψε εκεί 10 γραμμές Python και στο μα PHP είναι το άλλο, ρε. Α, ναι, ρε, μπράβο. Γιατί έκανες embed και το. Το PHP compiler όλο μέσα. Ναι, αλλά αυτό είναι λόγω του προηγούμενου CLI, όχι του καινούργιου. Ναι, το καινούργιο CLI είναι σε. Το ο rapper είναι σε Go ναι, και okay, από εντάξει. Moving forward θα είναι σε Go, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα το υπόλοιπο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι. Τέλος πάντων, ξέχνα το, κατάλαβα. Για την ακρίβεια, το CLI, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε φτιάξει τώρα είναι ένα distribution wrapper. Δεν έχει ένα πολύ μικρό interface το οποίο δίνει από κάτω, ρε παιδί μου, σαν λειτουργικότητα καινούργια. Το βασικό κομμάτι είναι ότι μπορεί να το κάνει install κάποιο κατεβάζοντα ένα binary. Όπως στο Dropbox για παράδειγμα, κατεβάζει ένα binary, ένα exe, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι κατέβαζε ναι, και ναι. Το κάνει install. Alright. Πάμε ρε παιδί μου στο Async Await τώρα. Δεν ξέρω γιατί λέξαμε με άλλες γλώσσες τώρα. Άσε άλλες γλώσσες. Είναι για Async Await. Πολύ, πολύ. Ωραία. Άσχετο Async Await, ρε παιδί μου, πάμε σε καθαρά. Εσύ γενικότερα γράφεις Django. Ή τουλάχιστον, ποιο είναι το αγαπημένο σου framework σε Python. Δεν έχω γράψει πολύ σε κάτι εκτός από Django. Mm-hmm. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω και αν θα έγραφα πάρα πολύ σε κάτι εκτός από Django. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν γράφω Django. Δηλαδή, θα πρέπει να μην θέλω. Στις οποίες τι γράφεις. Καλή ερώτηση. Fast up. Fast up σε ένα βαθμό. Flask, δηλαδή αρκετό Flask για. Θα έγραφα και Flask. Αν και τώρα το fast up είναι πάρα πολύ κοντά στο syntax του Flask και σου δίνει. Εμένα με τρομάζει κάτι με το Flask. Είναι, βασικά δεν με τρομάζει. Είναι, το Flask είναι γαμάτο. Άμα γυρίσει την κούπα, πέμπτη κιόλα. Έχουμε εδώ αγάπη. Αλλά το θέμα. Α, όχι, είναι και βυθιστή. Είναι μια χαρά, σε τρόλαρα. Εμένα αυτό το οποίο με τρομάζει συντακτικά στο Flask είναι το ότι κάνω import το request και είναι ένα singleton model το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα, ειδικά τώρα που καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, δεν είναι multi-threaded ρε παιδί μου, αλλά είναι περίεργο όμως. Είναι πολύ περίεργο συντακτικό και δεν θέλω να γράφω έτσι. Okay. Δηλαδή, okay. Δεν με νοιάζει το γιατί είναι έτσι, το ότι μπορείς να είναι έτσι. Αυτό είναι, το βρίσκω οριακά αντιπαϊθονικό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί πουθενά αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν έχει Python, ωραία, sorry, γιατί θα πήγαινα σε λίγο διαφορετικό θέμα. Και εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το ότι στο fast up, αν και αυτό το βρίσκω περιοριστικό, αλλά για μένα είναι μια καινούργια λογική που δεν πάει κόντρα σε κάτι άλλο. Το μου αρέσει πολύ παραπάνω στο fast up που πας και λες, ξέρεις τι, εγώ θέλω αυτό από τα query parameters, θέλω αυτό το header και αυτά τα βάζεις με typings. Και αυτό καταλαβαίνει αυτόματα, σου κάνει το λεγόμενο dependency injection. Και ανάλογα με το όνομα που έχεις δώσει στη μεταβλητή και με τον τύπο που έχεις δώσει στη μεταβλητή, σου ταΐζει και τα δεδομένα τα οποία θέλεις. Αλλά αυτό που λες είναι ότι θες περισσότερο magic. Ναι, είχα γράψει πιο strictly typed. Δεν ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι. Για το magic έχουμε. Λιγότερο ή περισσότερο magic. Το έχουμε συζητήσει σίγουρα, δεν θυμάμαι πότε. Πρέπει να είναι από τα τελευταία, προηγούμενη σεζόν. Okay. Αλλά αυτό. Ναι, μεν είναι magic, αλλά είναι straightforward. Ναι, οκ. Okay, δηλαδή, είναι αυτό το οποίο σου έλεγα. Εμένα το πρόβλημά με το Rails είναι το ότι γράφει κάποια πράγματα και δεν καταλαβαίνω πώς φτάνουμε. Okay. Δηλαδή, εδώ σου λέω, θέλω αυτό το πράγμα από τα headers. Ναι. Στο είπα τι θέλω βασικά. Είναι δηλωτικό σημαντικά. Και. Sorry, για πες. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για
context variables, γενικά έχουν διάφορα ονόματα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, είναι μεταβλητές οι οποίες ταξιδεύουν μαζί με το, με το συγκείμενο στο οποίο βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή και που η Python τις υποστηρίζει, αλλά είναι τόσο πολύ κρυμμένες. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο... Για παράδειγμα, είσαι ένα request και υπάρχει ένα middleware το οποίο πάει και παίρνει το request ID, ας πούμε. Okay. Και αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει διαθέσιμο. Πώς, ας πούμε, στο Flask, εσύ μπορείς να έχεις ένα request σε οποιοδήποτε context επειδή έχεις κάνει import το request. Αυτό γίνεται μέσω... Δεν είμαι σίγουρος αν ο όρος είναι σωστός, αλλά context vars. Context variables λέγονται αυτά. Okay. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι αφού εκείνη τη στιγμή είμαι σε ένα request, σε ένα context, με το οποίο ξεκινάει και σταματάει, μπορώ να έχω στη διάθεσή μου κάποιες μεταβλητές ή να ανανεώνω κάποιες μεταβλητές, οι οποίες βρίσκονται στο συγκείμενο. Mm. Αυτό η Python ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε η Python πηγαίνοντας στο async await μοντέλο, γιατί εκεί πέρα δεν υπήρχαν, νομίζω, εξ αρχής και στο επίπεδο του core routine ήταν ακόμη πιο δύσκολο να το κάνεις. Και νομίζω ήταν και ένα από τα προβλήματα που είχαν όταν κάνουν το migration στο Django, στο Async.io. Okay. Αλλά είναι τόσο βολικό και ωραίο, το οποίο θα μου άρεσε να το... Ας πούμε στην Go, για παράδειγμα, υπάρχει το context. Υπάρχει ένα object το οποίο συνήθως συνοδεύει όλο το function call, ας πούμε, tree, να το πω έτσι. Το οποίο πρέπει προφανώς να θυμάσαι να το βάζεις κάθε φορά, οπότε είναι λίγο, ρε παιδί μου, έχει μια γραφειοκρατία. Αλλά εκεί πέρα πας και εμπλουτίζεις το που βρίσκεσαι. Δηλαδή, έχω ένα request ID, έχω ενδεχομένως κάποια βάση που έχω συνδέσει, ξέρω ότι ο χρήστης που έχει κάνει login είναι ο Λίσανδρος. Δηλαδή, ναι, μπορώ εκεί πέρα να πάω και να το ενσωματώσω. Στην Python δεν χρησιμοποιείται αυτό και εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Πήγα στην Go τόδα και ξέρεις, τώρα μου λείπει, ρε παιδί μου, λίγο. Και αυτό δεν ήξερα αν εσύ έχει τύχει να το χρησιμοποιήσει καθόλου παραπάνω. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω είναι ακριβώς αυτό που κάνει το Flask, που κάνει import request. Και αυτό που έχει κάνει import είναι άλλο πράγμα. Σωστά. Ανάλογα με το request που τρέχει, σωστά. Ναι, 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 αυτό είναι. Το Flask αυτό χρησιμοποιεί για να το κάνει. Ναι. Πολύ περίεργο. Για μένα, εγώ διαφωνώ. Από μένα είναι όχι. και από μένα είναι όχι. Το Django model για context μου αρέσει πιο πολύ. Ναι. Θα μου πει στο Django μπορείς να πας να περάσεις το request παρακάτω. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μα δεν έχει. Μα και αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή όταν κάνεις import. 999 στις 1000 περιπτώσεις, για να μην πω παραπάνω, κάνει import μια βιβλιοθήκη στο μυαλό σου. Εγώ θα κάνω. Παραπάνω από 999 στις 1000. Ναι, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι 99.999 στις 10.000. Α, okay. Κατάλαβες, δηλαδή το ποσοστό. Αυτός δεν μπορεί να είναι, γιατί είπες 99.999 στις 10.000. Οπότε. Πω! 9.999 στις 10.000. Ακριβώς. Σωστά. Όταν κάνεις import κάτι, στην ουσία στο μυαλό σου ότι κάνεις import μια βιβλιοθήκη, ότι κάνεις import Python κώδικα, όχι ότι κάνεις import κάτι μεταβλητό. Μαζί σου, αλλά θα μπορούσα εγώ να έχω κάτι και να πω φέρε μου με εύκολο τρόπο, φέρε μου την context μεταβλητή που λέγεται, ξέρω εγώ, user. Dependency injection. Αυτό κάνεις στο FastAPI. Ναι. Όταν κάνω import, κάνω import κώδικα και όχι κάτι μεταβλητό, ωστόσο δεν είναι... Δεν ξέρω αν σαν mental model είναι ακριβώς σωστό. Γιατί τα imports μπορεί να έχουν πολλά side effects. Προφανώς. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι το ότι αυτό δεν το έχει ο τυπικός Python developer, δεν έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Όταν κάνει import from ότι Django. Δεν θα αλλάζει. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνω, ήδη, ναι, ναι. Ήδη είναι περίεργο. Το from django.config import settings, ναι. Ενώ εσένα τα settings είναι κάπως αλλιώς και αυτό το κάνεις για να φορτώσεις τον lazy loader. Ναι, 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 ναι. Ήδη αυτό είναι ένα περίεργο pattern. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα παίρνεις ένα object, σωστά, το οποίο είναι superset των δικών σου settings και έχει πάνω και τα defaults στην πραγματικότητα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και είναι ένα το οποίο κάνει expose μόνο αυτά τα οποία έχει με κεφαλαία και έχει τα constants, είναι ένα περίεργο πράγμα. Ήδη αυτό είναι περίεργο. Αλλά συνήθως, τι λες, import async.io. Και σου δίνει κάποιες συναρτήσεις να χρησιμοποιήσεις. Τι κάνεις import, κάνεις import OS. Και για να δεις ποιο είναι το current working directory, κάνεις os.getcwd. Current working directory. Δεν κάνεις ποτέ from OS import CWD που είναι μια σταθερά η οποία αλλάζει ανάλογα με το πώς αλλάζεις εσύ. Δεν χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Αυτό το κάνανε αυτοί του Flask επειδή τους άρεσε και μετά είχαν θέμα με το async.io. Έχεις βέβαια το underscore file και underscore dir και έχεις μεταβλητές οι οποίες μάλιστα αλλάζουν στο ίδιο πρόγραμμα ανάλογα με το ποιο αρχείο βρίσκεσαι.
Οπ, τι έγινε τώρα. Αυτό είναι. Τι έγινε τώρα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνει import. Αυτό δεν το κάνει import. Είναι στο object model. Νομίζω ότι. Και πάλι εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με το settings. Το settings μου είναι αρκετά ok εμένα. Όχι και εμένα. Απλώς είναι ένα βήμα παρακάτω από αυτό που κάνει τις περισσότερες φορές. Σωστά, είναι ένα βήμα παρακάτω. Το Flask είναι 100 βήματα παρακάτω. Εντάξει, το Flask είναι 100 βήματα παρακάτω, σίγουρα. Ναι. Ισχύει. Κοίτα, θα σου πω, υπάρχουν φορές που βολεύει, υπάρχουν φορές που δεν βολεύει. Για παράδειγμα. Πες μια φορά που βολεύει. Σε middleware και σε τέτοια πράγματα είναι βολικό. Dependence injection. Τι πετάς μια λέξη τύχη, ρε. Ρε, λες, όχι, μα βάζεις συνάρτηση και λες, φέρουμε αυτό. Ναι. Σε όλο το stack του middleware μπορείς να το κάνεις. Σωστό και αυτό. Δεν έχεις λόγο. Το οποίο βέβαια είχε κάποια θέματα. Τώρα δεν θυμάμαι τι είχα δει ακριβώς, αλλά ειδικά στο FastAPI το dependency injection για τη βάση είχε κάποια θέματα με το πώς άνοιγε και πώς έκλεινε sessions. Mm-hmm. Ενώ είναι πολύ πιο straightforward στο Flask. Καλά, εντάξει, για την Django δεν μιλάμε. Το FastAPI όμως μιλάμε ότι είναι concurrent, δεν μπορείς να έχεις μη concurrent χρήση του FastAPI, σωστά. Νομίζω παίζει μόνο πάνω από event loop. Μπορείς να κάνεις embed ένα WSGI application σίγουρα, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς παίζει αυτό. Και σύγχρονη συνάρτηση μπορείς να έχεις, αλλά λογικά την κάνει wrap σε ασύγχρονο αυτό μέσα. Μπορεί. Ναι, και μετά πάει την τρέχει αλλού, ρε παιδί μου, έχει κάποιο λογικά background τέτοιο, αλλά αφού μιλάμε γι' αυτό, αναγκαστικά δεν μπορείς να έχεις το ίδιο database model που έχεις ένα σύγχρονο application. Γιατί γίνεται όταν έχεις ένα flask, ανοίγεις πόσα process έχει, το κάθε process ανοίγει ένα connection στη βάση και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Στο Django, δεν είμαι σίγουρος ότι ανοίγει ένα και το κρατάει over the lifetime πάντα ανοιχτό. Ναι. Δεν ξέρω. Πάω. Ή τέλος πάντων ανοίγει ένα κάθε φορά που έχετε ένα request. Ναι, είναι αρκετά εύκολο. Μπορεί. Στο concurrent μοντέλο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί μπορεί τα request να φύγουν. Οπότε εξ ορισμού έχεις database pooling ακόμα. Δηλαδή δεν το ξέρεις, δεν το χρησιμοποιείς, μάλλον δεν το κάνεις επίτηδες πάντα. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρή βιβλιοθήκη που σου δίνει βάση η οποία δεν έχει database pooling και παίζει σε concurrent. Μοντέλο, ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα θα μάθουμε. Ναι. Δεν το έχω. Αλλά φαντάζομαι ότι όχι. Άρα λοιπόν εξ ορισμού το πώς διαχειρίζεσαι connection σε database pooling δεν είναι τόσο απλό όσο στο άλλο. Γιατί μπορεί εσύ για παράδειγμα να θέλεις να πάρεις ένα connection, αλλά εκείνη τη στιγμή να μην είναι διαθέσιμο. Σωστά. Οπότε και αυτό είναι ένα awaitable πράγμα το οποίο πότε εγώ θα πάρω το connection. Άρα γι' αυτό δεν ξέρω πώς το κάνει. Μπορώ να ξεφύγω λίγο και να κάνω το million dollar question στο Λίσανδρο. Oh. Μόνο βασικά billionaire is the new millionaire. Ακριβώς. Άρα το billion dollar question. Walrus operator, ναι ή όχι. ναι, σίγουρα ναι. 100% ναι. Γιατί ναι. Σας είπα πριν ότι ο parser generator που είχαμε γράψει κάνει generate C. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει μόνο C generate αλλά κάνει και Python generate. Okay. Έκανε Python generate από την αρχή και πρώτα έκανε Python generate απλά για να μπορούμε να το γράψουμε. Όταν γράφτηκε Python generator εγώ δεν ήμουν ακόμα εκεί οπότε δεν το έγραψα εγώ. Αλλά ναι, τα παιδιά που το έγραψαν ο Γκίντο και ο Πάμπλο έκανε πρώτα generate Python και όλο το generated Python είναι γεμάτο στα walruses. Okay. Είναι γεμάτο στα Word. Δηλαδή... Άρα για τέτοιο πιο αυτόματο κώδικα, ας πούμε, βολεύει. Ναι, 100%. 100%. Okay. Αν δεν το έχεις, τότε έχεις μείον ένα syntactic construct το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Δηλαδή το να κάνεις if και να κάνεις synchronous bind variables είναι κάτι αρκετά. Αυτό κόμμα. Να πούμε λίγο τι είναι ο Walrus Operator. Σωστά, ναι. Είναι άνω και κάτω τελεία ίσον. Σωστά. Είναι η ανάθεση που είχαμε στην Pascal. Σωστά. Όταν κάναμε. Και στην Go νομίζω. Ναι. Και στην Go. Δεν γράφω Go, οπότε μπορώ να χαζοδιαβάσω, αλλά δεν την ξέρω. Οπότε θες να μας το εξηγήσεις τι είναι ο Walrus Operator. Λοιπόν, λέγεται, το construct λέγεται Assignment Expression. Οπότε κάνεις assign ένα value σε ένα variable, σε ένα name και συγχρόνως το expression αυτό κάνει return αυτό το value. Mm-hmm. Οπότε μπορώ εγώ να πω σε μια if α ίσον τάδε και το α θα έχει αυτό το value μετά και συγχρόνως το if θα μπορεί να κάνει evaluate αυτό το value το οποίο έκανα σαν. Άρα, εγώ λέω if
αλφα, άνω και κάτω τελεία ίσον, ένα expression δεξιά. Σωστά. Αν το expression είναι true δεξιά, θα μπει μέσα στο if και το αλφα θα έχει την τιμή. Είναι σωστά. True is. Σωστά. Το αλφα έχει πάντα την τιμή μετά. Το αλφα έχει πάντα την τιμή. Α, έχω πρόσβαση στο αλφα και έξω από το if. Βέβαια, βέβαια. Okay, αυτό δεν το ήξερα. Λέει, γιατί το context των μεταβλητών στην Python είναι function. Function. Level, okay. Οπότε function, όπου και αν την κάνει. Δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά ποτέ. Αυτό, ακόμα και να μην είχε function scope, νομίζω ότι... Επειδή είναι έξω. Επειδή είναι έξω από... Ναι, σωστά. Ναι, είναι έξω το block. Εγώ το walrus operator το έχω χρησιμοποιήσει... Όχι απαραίτητα. Στην Go, για παράδειγμα, έχει παρόμοιο τέτοιο. Αν κάνεις assignment πάνω στο if και μετά το κάνεις value, είναι, μετά... είναι διαθέσιμο μόνο στο block του if. Αλήθεια. Και στο block του else. Δεν είναι διαθέσιμο από κάτω, ας πούμε. Okay. Μου κάνει... Το μυαλό μου που σκέφτεται λίγο σε C μου κάνει ότι αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί στη C πρέπει να κάνεις declare το variable από πριν και ναι, μετά να πας και να αποθηκεύεις κάτι σε αυτό, οπότε by default μετά θα είναι accessible για το υπόλοιπο. Ναι, απλά όλοι αυτοί έχουν ένα scope που πρακτικά ξεκινάει το scope μέσα στο if, άρα αφού ξεκίνησε μετά το μέσα στο if, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ότι το scope είναι το block του if και όχι το block που βρίσκεται μέσα στο if, νομίζω. Φαντάζομαι τώρα σε μια γλώσσα πιο υψηλή επίπεδο όπως η Go, αποφασίζεις σε επίπεδο γλώσσα το που θα είναι το... Εγώ θα σας πω πού χρησιμοποίησα walrus operators. Για πες. Και δεν ξέρω άμα, δηλαδή πιθανόν να μπορούσα να το κάνω με for αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι μπορούσα, αλλά... Αλλά λέω, λοιπόν, έχουμε γράψει ένα open source πρόγραμμα για την πρώτη μας εταιρεία, τη Sourceler, το οποίο τι κάνει. Ακούει, κάνει bind επάνω στο Unix socket του Docker και ακούει για Docker events. Okay. Αυτό ανοίγει στην ουσία ένα async IO σύνδεση HTTP, ο οποίο γίνεται hijacked με ένα upgrade header, δεν έχει πολύ σημασία. Και κάνω while event άνω και κάτω τελεία ίσον και κάνω subscribe μετά στο, ναι, σε αυτό, ναι, 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 το event loop. Άνω και κάτω τελεία και μετά διαχειρίζομαι και αυτό το τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτό το event που είναι JSON και το προωθούμε σαν webhook στο internal API που σου έλεγα κάποια στιγμή. Οπότε κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό όλο το κάνουμε με async await και με το ankicato.json. Νομίζω ο λόγος που έκανα το ankicato.json είναι γιατί διαφορετικά έπρεπε πρώτα να φτιάξω μία μεταβλητή που ήταν ο subscriber, ας πούμε, σε αυτά τα events. Και μετά να κάνω for αυτό in subscriber, δεν μπορούσα να το κάνω κατευθείαν. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Το for αυτό in subscriber με το while tade ίσον subscriber δεν είναι το ίδιο βέβαια. Γιατί το subscriber το καλείς κάθε φορά, ενώ στο for δεν το καλείς κάθε φορά. Το καλείς μία φορά. Είναι generated. Κάτι yeah, ήταν. Το θυμάμαι και βγήκε πάρα πολύ ωραίο κώδικα. Δηλαδή, ναι, ναι. Τον ανοίξω τώρα. Θα τολμήσω να πω ότι δεν έχω γράψει ποτέ. Okay. Νομίζω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Walrus. Αν με εξαιρέσει, ίσως εκείνη τη εβδομάδα που είχε βγει. Που ήρθε ο Πάρης καταχαρούμενος και... Είναι φανταστικό. Και κάτι θα έγραφα και μπορεί να το έβαλα. Νομίζω δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι εργαλείο. Δεν είναι... Δηλαδή ο πανικός που είχε γίνει τότε θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικό. Εντάξει, ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είχε γίνει, τότε. Ξέρεις, για πες. Γενικώς ο πανικός για τέτοια θέματα νομίζω ότι πάντα είναι τελείως αχρίαστος. Ναι. Τελείως αχρειάστες. Κάποιοι το παίρνουν ότι είναι το προσωπικό του τσιφλίκι, μόνο αυτό. Ναι, 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 ναι. Ότι εμένα η Python μου ανήκει, τη χρησιμοποιώ χρόνια. Αυτό μου θυμίζει, συγγνώμη, είχε μια φορά ο αδερφός μου, νομίζω, είχε τρακάρει με ένα τύπο πριν χρόνια στο παλαιό Φάληρο, επειδή είχε φάει ένα stop, ξέρω εγώ αυτός. Και βγαίνει και λέει, πώς γίνεται να φταίω εγώ, είχε φάει το στόχο μου, μένω 30 χρόνια στο παλαιό Φάληρο. Ναι, 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 ναι. Κάτι άσχετο. Ναι. Αυτό είναι για το πώς οδηγείται εσύ εκεί κάτω. Ναι. Εγώ σταματάω και όταν δεν έχω stop. Οπότε... Σωστό, και εγώ. Γιατί φροντίζω να μην βρω αυτού που είναι στο. Που μένουν 30 χρόνια. Εγώ δεν μένω 30 χρόνια ακόμα. Οπότε... ωραία. Μ' αρέσει βασικά να το πάρω σαν segue αυτό για να μιλήσουμε και λίγο για την κοινότητα γενικότερα τη Python. Εμείς την έχουμε ζήσει σαν χρήστη τη Python. Οπότε πιο πολύ ενημερωνόμαστε παρά συμμετέχουμε, θα έλεγα. Δηλαδή, συμμετέχουμε ενδεχομένως στο να κάνουμε μια ομιλία, στο να μιλήσουμε σε κόσμο, σε τέτοια πράγματα. Στο development της Python δεν συμμετέχουν τόσο πολύ. Πώς, εσείς Αλίσανδρος, ας πούμε, πόσο έχεις δει την κοινότητα, πόσο καλά κακά υπάρχουν παντού. Απλά μια πρώτη εμπειρία. Σίγουρα, 100% καλά κακά υπάρχουν παντού.
Η Python συγκεκριμένα θα έλεγα ότι έχει ένα σχετικά healthy community. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένα feeling που γενικώς έχει και η core ομάδα και άνθρωποι που έχουν δει το Python community είναι ότι είναι healthy τα περισσότερα interactions. Ο Brett Cannon, ο οποίος είναι ένας άλλος core developer αρκετά παλιός, έχει πει το quote «Come for the language, stay for the community». Mm-hmm. Το οποίο νομίζω ότι ισχύει πάρα πολύ στην Python, ότι έρχεσαι, ποτέ δεν πας σε κάτι αποκλειστικά και μόνο λόγω του community, πάντα πας για κάτι που σου δίνει. Αλλά στην Python μένεις όντως για το community, γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο. Εντάξει, προσωπικά σαν Λίσανδρος, και εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι στο community δεν είμαι developer, είμαι περισσότερο χρήστης. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί βλέπεις πόσο διαφορετικά πράγματα υπάρχουν και μπορεί εγώ να είμαι core developer και να κάνω κάτι πολύ core σε αυτό που στέκεται στην κορυφή, ας πούμε, του community, αλλά μετά το ότι ανοίγει τόσο πολύ και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που κάνουν τόσα διαφορετικά πράγματα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά όλοι είναι λίγο developers και πολλοί χρήστες, γιατί όλοι μας απλά κάνουμε κάτι πολύ μικρό μέσα στο community και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο στην Python έτσι, προφανώς σε όλα τα open source communities είναι έτσι, αλλά ένα point παραπάνω για την Python που έχει χτίσει ένα πολύ inclusive και πολύ open community. Εντάξει, προφανώς θα μου πεις ότι είμαστε και μέσα σε αυτό, οπότε ίσως μας είναι και εμάς πιο εύκολο. Δηλαδή, ίσως κάποιος ο οποίος δεν έχει συμμετέχει καθόλου ή δεν έχει καθόλου διαπαφή με την Python να μην αισθάνεται έτσι. Αλλά και όταν είχαμε, ας πούμε, εγώ πάντα χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Cardiff που είχαμε πάει σε ένα Django Weekend, ένα πολύ μικρό συνέδριο, ήταν ξέρω εγώ 120-150 άτομα, κάτι. Εκεί ήταν, ναι. Ένα τέτοιο νούμερο. Και ήταν όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να μας φιλοξενήσουν. Ενώ όχι να μας βγάλουν έξω για μπύρες, ρε παιδί μου, αλλά να δουν τι κάνουμε, γιατί ήρθατε εδώ. Εντάξει, ήταν και ένα μέρος το οποίο δεν ήταν τόσο διάσημο, ας πούμε, οπότε ήταν λίγο πιο μικρό, οπότε αναγκαστικά είναι λίγο πιο έτσι φιλικά τα πράγματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Έβλεπες άτομα τα οποία ήταν αρκετά πιο και πιο σύνειρα από εμάς, πιο πολλά χρόνια στην κοινότητα και δεν υπήρχε καμία. Δεν ήταν, ξέρεις, εμείς είμαστε εδώ, εσύ εκεί, ξέρεις. 100%. 100%. Και νομίζω ότι όλα τα. Νομίζω ότι το πρώτο conference το οποίο πήγα ήταν το 17, το Python ήταν Berlin το 17, και μου είχαν κάνει τρελή εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον ήταν το ότι όλο το conference είχε ένα code of conduct, οπότε θεωρητικά είχες ένα αρκετά safe space, όπου ήταν welcome όλοι χωρίς καμία εξαίρεση, το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο ήταν κάτι που τότε το PyData Berlin έλεγε Pac-Man Rule, το οποίο Pac-Man Rule είναι πώς είναι το Pac-Man που έχει το στόμα, ας πούμε, από τη μία μεριά, ότι όλες οι παρέες πρέπει να είναι σαν ένα Pac-Man, ότι κάπου πρέπει να έχεις άνοιγμα έτσι ώστε οποιοσδήποτε θέλει να μπορεί να έρχεται να κάτσει εκεί. Wow. Και μου είχε κάνει τρελή εντύπωση. Είναι πολύ ωραίο να το σκεφτείς έτσι. Θα το κλέψουμε αυτό. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Και στο Docker Athens θα μπορούσαμε να το κάνουμε σίγουρα αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα ανοιχτή. Εγώ το είχα δει αυτό και σε μια άλλη κοινότητα στην Go, ρε παιδί μου, που παρότι δεν είχα τόσο στενό interaction, φαινόταν ότι ήταν μια κοινότητα προφανώς θέλει να αποδείξει λίγο περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν ξεκινάς από μια εταιρεία, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξει ότι είσαι ανοιχτός. Σε όλους, αλλά ενώ η Python, εντάξει, μπορεί ο Γκίντο να έχει περάσει από κάποιες εταιρείες τα τελευταία χρόνια, αλλά. Έχει περάσει από κάποιες εταιρείες, αυτό είναι. Ναι. Ναι, και είναι και πολλές εταιρείες αυτές, δεν είναι μία. Δηλαδή, η Dropbox, Google, Microsoft νομίζω είναι οι πιο μεγάλες, νομίζω που έχει περάσει. Αλλά ό,τι και να κάνεις, είναι πολλές, υπάρχουν core contributors από διαφορετικές εταιρείες. Είναι αρκετά πιο ανοιχτό το πράγμα και είναι και τώρα γλώσσα 20 νομίζω τώρα, τόσα χρόνια. Τώρα πλέον και στην Go πρέπει να υπάρχουν core contributors που είναι από διαφορετικές εταιρείες. Ναι, αλλά για να φτάσει εκεί. Καλά, σίγουρα. Ναι. Έχει μια απόσταση. Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. Και ακόμα και τώρα η ομάδα της Go, η core, έχει
project managers που είναι νομίζω employees της Google. Ναι, ή τέλος πάντων κάπως είναι λίγο πιο... αλλά προσπαθούν πάρα πολύ να είναι ανοιχτοί. Mm. Και σε άλλα άτομα από διαφορετικές εταιρείες, αλλά και σε άτομα από διαφορετικά backgrounds. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, άμα έχεις πετάξει από την Ελλάδα και έχεις πάει στο Σικάγο που είναι τώρα, ας πούμε, για να... Είναι πολύ ανοιχτή. Αλλά και η Python εξίσου. Απ' την άλλη μεριά όμως, που είσαι κάποιος core developer, έχεις κάνει κάτι, αυτό το κάτι κρίνεται ενδεχομένως. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα πάνε και θα πούνε, δεν θα πούνε τι ωραία που η Python είναι λίγο καλύτερη σήμερα, θα πούνε πω πω γαμώτο, υπάρχει το Walrus Operator. Ναι. Και τώρα λέω αυτό γιατί ήταν το πιο ας πούμε έτσι μπαμ πράγμα. Πώς έχεις δει την άλλη μεριά αυτών που λαμβάνει ας πούμε την κριτική, τα requests, δεν ξέρω πώς να το πω. Καλή ερώτηση. Requests δεν είναι πάρα πολλά, αλλά αυτή η κριτική, αν δεν μάθεις λίγο να την κάνεις handle, μπορεί να σε πάρει λίγο από κάτω. Mm-hmm. Έβλεπα αρκετά πρόσφατα, δεν θυμάμαι γιατί και με ποια, για ποιον λόγο, αλλά έβλεπα ένα Reddit post που χέιταρε πάρα πολύ τον καινούριο parser. Τύπου ότι... και είναι πιο γρήγορος και... τύπου ότι θα μπορούσατε απλά να κάνετε τον παλιό πιο γρήγορο. Και μπορεί points τέτοια να είναι... να είναι valid, αλλά συγχρόνως δεν είναι και productive. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, ναι, δεν είναι επικοδομητικά. Ναι, δεν είναι επικοδομητικά. Θα μπορούσαμε όντως να έχουμε κάνει τον παλιό parser πιο καλό, ωστόσο υπάρχουν still από την τεχνολογία του parser κάποια όρια. Αλλά γιατί πειράζει ότι δεν είναι ο ίδιος parser και είναι παλιός από τη στιγμή που δεν αλλάζει τίποτα στο user experience? Εμένα η απάντησή μου σε αυτά είναι θα μπορούσες και εσύ να γράψεις τον παλιό parser να κάνεις πιο γρήγορο. Ναι, σίγουρα. Όχι εντάξει, εσύ Σαλίσανδρος, εσύ αυτός που έγραψε κατάλαβα τι εννοείς. Υπάρχουν πολλοί strong opinions και κάποιες φορές και uninformed strong opinions. Mm-hmm. Δηλαδή το να ξαναγράψεις τον παλιό parser δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή ένα piece of software που είναι 30 χρονών δεν μπορείς να το ξαναγράψεις. Είναι τόσο παλιός, άρα αυτός είναι ο δεύτερος parser τώρα, δεν είναι ότι είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος. Όχι, είναι ο δεύτερος, ναι. Ο πρώτος ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που ο Γκίντο έκατσε να γράψει τον Python. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα και να αφήσεις ρε παιδί μου κάποια πράγματα πίσω και yeah. απλά να πας για φρέσκα, δηλαδή πρέπει να ήταν αυτό που λένε breath of fresh air ο καινούργιος parser. Πρώτον αυτό, συμφωνώ απόλυτα με αυτό, είναι breath of fresh air. Δεύτερον, στο open source πολλές φορές κάνουμε πράγματα επειδή μας αρέσουν και είναι κάπως και η ανταμοιβή μέσα σε πολλά εισαγωγικά που παίρνεις από το freshness, από το γράφω κάτι καινούριο, γράφω κάτι λίγο challenging. Είναι ο λόγος που κάνουμε open source όσοι κάνουμε open source. Ο Peter Wang, ο οποίος είναι ο CEO της Anaconda, είχε κάνει ένα τρελό talk στο PyCon Germany, PyCon DE, το οποίο ήταν για το μέλλον του open source και στο οποίο έλεγε ότι είναι ένα τρελό concept για τους business guys, business folks ας πούμε της εποχής μας, το ότι υπάρχει το open source και είναι τόσο free και είναι τόσο δωρεάν και είναι ακραίο. Και γιατί γίνεται αυτό? Απλά επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν το creativity και οι οποίοι ψάχνουν αυτό το κλικ που τους κάνει το να γράφουν κώδικα, απλά να το πάνε λίγο παρακάτω. Και το γιατί δεν γράφατε τον παλιό parser είναι εξ ορισμού κάπως λάθος ερώτηση, γιατί μπορεί ο parser να μην γινόταν ποτέ καλύτερος αν έπρεπε να κάνουμε τον ίδιο parser. Εν ολίγης, επειδή γουστάρουμε. Ναι. Επειδή μας αρέσει. Επειδή θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία και η Python ήταν ένας καλός candidate για να χρησιμοποιηθεί αυτή την τεχνολογία. Εγώ λέω αν το μ' αρέσει αυτό έτσι για κλείσιμο αυτό το μήνυμα. Βεβαίως. Γιατί είναι... Νομίζω ότι
όχι σμαζεύει, συμπυκνώνει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ η πληροφορία μαζί. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι αυτό. Δεν... Στο τέλος της ημέρας είναι ότι έχω ένα ενδιαφέρον και το χρησιμοποιώ για το project μου. Είτε αυτό το project μου το χρησιμοποιώ εγώ και ο δίπλα, είτε αυτό το project είναι για τον Guido ή Python που το χρησιμοποιεί αυτός και άλλα εκατομμύρια κόσμος. Όλος ο κόσμος. Ναι. Σούπερ. Τέλεια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα σήμερα. Εξαιρετική ήταν. Και εμένα το ίδιο πάρα πολύ. Αλήθεια. Και ευχαριστώ πολύ. Αυτό σου έλειπε τώρα να πει κακό λόγο, ξέρει. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καθώ πλησιάζουμε στο τέλο, τώρα στο τέλο βάζουμε κάποιο χρόνο μπορεί να προτείνει από blog post, από πράγματα, από προϊόντα, από δεν ξέρω. Καθένα προτείνει οτιδήποτε. Okay. Επειδή είσαι καλεσμένο, εσύ μπορεί να προτείνει και παραπάνω από ένα πράγμα. Okay. Το πάρει και εγώ, είμαστε περιορισμένοι στο ένα, ρε παιδί μου. Οπότε θε να ξεκινήσει πρώτο ή τελευταίο. Θα ήθελα τελευταίο για να δω τι θα πείτε εσεί πρώτα. Ωραία, οκ. Okay. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας στον κόσμο να δει το blog post του Guido για τον parser. Okay. Στο κλεψά. Ναι. Όχι, ρε γάμο. Δεν πειράζει. Έχω κι άλλα αρκετά. Τέλεια. Εγώ θα, αυτό είναι αυτό το που θα έλεγα, γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πόσο δεν το καταλάβαινα στην αρχή μέχρι το πόσο με ιντρίγκαρε εν τέλει είναι καλό. Ωραία. Εγώ θα προτείνω το βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο. Προσπαθώ και ελπίζω να τελειώσω, γιατί γενικά έχω ένα πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία που λέγεται No Rules Rules, που είναι του Reed, okay. Hastings, Reed Hastings από το Netflix. Το οποίο βέβαια είναι αρκετά φλίαρο, θα το πω αυτό, αλλά έχει, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα και επειδή λέει να τι κάναμε και να πώς αντιμετωπίσαμε τρία προβλήματα που είχαμε, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, να δεις, γιατί με τη μία πας στο counter argument, γιατί να το κάνω αυτό, και σου εξηγεί κάποια πράγματα που σου σκέφτεσαι. Μ' αρέσει προς το παρόν. Κάποια πράγματα μπορεί να με συμφωνήσει, να συμφωνείς, αλλά έχει γενικά τώρα μια ωραία δομή. Okay. Οπότε εγώ θα πω αυτό. Okay. Εγώ θα πάω πίσω σε Parser Things και θα πω ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται για PEP, είναι ωραίο να διαβάσει το PEP 617, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο document το οποίο περιγράφει σε πολύ detail τον Parser, αλλά πολύ theoretical. Και το δεύτερο είναι ότι αν κάποιος θέλει να παίξει με τον parser, υπάρχει ένα standalone package στο PyPI το οποίο λέγεται Pagan και το οποίο συντηρούμε με τον Pablo. Και ουσιαστικά μπορείς να κάνεις αυτό που σας είπα πριν, μπορείς να κάνεις generate Python code, οπότε γίνεται πολύ εύκολο το να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Okay. Και οπότε αν κάποιος θέλει να παίξει με parsers, με parser generators, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Τέλειο. Pagan, P-E-G-E-N. Θα το έχουμε και σε λινκάκι στη σελίδα. Τέλεια. Φανταστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίσσα. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικό. Φοβερή κουβέντα και με τους υπόλοιπους θα λέμε την άλλη εβδομάδα.